Γεια σας παιδιά, σε ένα ακόμα Τεύκος Pixel. Συνεχίζουμε το Τεύκος 63, Φεβρουάριο 1990, 400 δραχμές. Και στα θέματα του Τεύκους είναι τεστ το Game Boy της Nintendo. Εδώ πέρα βλέπουμε την κονσολίτσα, την έχω δείξει και σε άλλο βίντεο. Σκοτεινές δυνάμεις, βλέπουμε το εξώφυλλο πολύ heavy metal. Σκοτεινές δυνάμεις, Adventure, το Indiana Jones and the Last Crusade, ατελείωτες ώρες παιχνίδι στην Amiga, δηλαδή το Adventure, πολύ αγαπημένο. Και Special Review, το F-29 Red Aliator, εξομοιωτής πτήσης της Ocean. Και περνάμε μέσα, βλέπουμε εδώ πέρα τη Sega Master System με διαφήμιση και το F-29 Retaliator. Ολογραφίες και άλλες διαφημίσεις εδώ από παιχνίδια. Operation Thunderbolt, τον Αρχιμίδη 3000 εδώ της Acorn. Εδώ έχουμε τα περιεχόμενα του Τεύχους που θα δούμε μέσα. Και τα νέα του Pixel, το μήνυμα του αρχισυντάκτη. Αγαπητοί φίλοι, καθώς φαίνεται το 1990 θα είναι το πρώτο έτος της νέας εποχής των παιχνιδομηχανών. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το Game Boy που πριν από λίγες μέρες έφτασε στα γραφεία μας συνεχίζει να αλλάζει χέρια και να πηγαίνει έρχεται μεταξύ των συνεργατών του περιοδικού. Αυτό βέβαια οφείλεται κυρίως στο μέγεθος του Game Boy που το επιτρέπει να χωράει στην τσέπη κάποιου παλτού ή σε οποιοδήποτε τσάντα και όχι όπως νόμιζαν μερικοί στην έμφυτη τάση του που έχουν οι συνεργάτες του περιοδικού να παίζουν με κάθε παιχνιδομηχανή. Στο τεύχος αυτό λοιπόν θα βρείτε ένα τεστ του Game Boy, όχι βέβαια επειδή ενδιαφερόμαστε για παιχνιδομηχανές, για ποιους μας περάσατε, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι το μικρό αυτό κατασκεύασμα είναι ένας καλός τρόπος να πάρει ο καθένας στα χέρια του το θέμα της πληροφορικής στη χώρα μας. Καθώς μιλάμε για τεστ αυτού του μήνα, όμως θα ήταν παράληψή μας να μην αναφέρουμε το Intercreator για τον Atari ST. Πρόκειται για ένα περιφερειακό που προσθέτει στον ST όσα θα ήθελε να έχει κάθε user και τον μετατρέπει σε ένα πανίσχυρο υπολογιστικό σύστημα. Αλλά ας ρίξουμε και μια ματιά στο software που φιλοξενούμε σε αυτό το τεύχος και πρώτα απ' όλα στο software file, όπου μετά από πολλές προσπάθειες κατορθώσαμε να μαζέψουμε μεγάλες προσωπικότητες από τον αντίπαλο στρατόπεδο. Έτσι λοιπόν σας περιμένουν δράκοι, ξωτικά, μάγοι από αυτούς που απαγάγουν πριγκίπισες και γενικώς όλοι αφρόκρεμα των κακών sprites. Εσείς είστε για άλλη μια φορά αντιμέτωπος με τις δυνάμεις του σκότους, αλλά τώρα χάρη στη συλλογή μας μπορείτε να διαλέξετε τον κακό της αρεσκίας σας. Οι φίλοι των Simulators έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι. Το F-29 Retaliator που παρουσιάζουμε στο Special Review αυτού του τεύχους είναι ίσως το πιο εξελιγμένο Compact Flight Simulator που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα για οικιακό υπολογιστή. Έχετε δυνατότητα επιλογής δύο μαχητικών αεροσκαφών, ενός F-29 και ενός F-22 και 90 διαφορετικών σενάριων που το καθένα περιλαμβάνει τα δικά του background graphics, αεροπλάνα, πλοία και κτίρια απεικονίζεται με τρισδιάστατα συμπαγή γραφικά, ενώ δεν λείπουν όλες εκείνες οι παράμετροι που σας δίνουν πλήρη έλεγχο του αεροσκάφου σας. Αν πάλι δεν σας αρέσουν τα ύψη και προτιμάτε τις περιπέτειες, το Adventure αναλαμβάνει να σας παρουσιάσει έναν ήδη γνωστό σας ήρωα από τον κινηματογράφο. Ο λόγος για τον Indiana Jones ή Indy όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του και την τελευταία του σταυροφορία. Το παιχνίδι ακολουθεί τέλεια την προοπτική της ταινίας και διαθέτει αρκετό χιούμορ. Οι γρίφοι έχουν αποδοθεί τέλεια και η υπόθεση εκτελήσεται με τελείως κινηματογραφικό τρόπο, χωρίς να λείπουν βέβαια και εμβόλυμες σκηνές από την πραγματική ταινία. Εκτός από τα computer games όμως υπάρχουν και σε αυτό το τεύχος κάποια προγράμματα που σκοπός τους είναι να μας γνωρίσουν το επαγγελματικό προφίλ της Amiga. Από τις εφαρμογές για Pixel Users μπορείτε να γνωρίσετε το Amiga CAD και Amiga File και γιατί όχι να ανακαλύψετε κάποια προγράμματα που θα μπορούσαν να σας γίνουν απαραίτητα. Εμείς σας αφήνουμε να απολαύσετε για άλλη μια φορά και αυτό το τεύχος του Pixel. Θα είμαστε και πάλι μαζί τον επόμενο μήνα με τα τελευταία νέα από τον χώρο των Home Micros, των Gaming Consoles και φυσικά των Computer Games. Βλέπουμε εδώ τα High Tech αυτού του μήνα, ψηφιακός επεξεργαστής ήχων, ένα συγκρότημα
ένα μάλλον με επεξεργαστή ήχου της GVC, επεμβαίνοντας σε ένα μουσικό κομμάτι και μεταβάλλοντας κάποιες παραμέτρους, μπορείτε να το κάνετε να ακούγεται σαν να βρίσκεται σε μικρό κλαμπ ή σε αίθουσα συναυλιών ή σε θέατρο κτλ. Πειρατές των 7 θαλασσών. Πειρατές of the Caribbean. Βλέπουμε εδώ ένα παιχνίδι. Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Αποτελείται από δύο ομοιώματα πειρατικών πλοίων. Εδώ πέρα. Προειδοποίηση δονήσεων. Awake. Εδώ σφυρίζει όταν υπάρχει κάποια δόνηση. Αλλά όταν γίνει τη δόνηση είναι αργά ήδη, ρε παιδιά. Το θέμα είναι πριν γίνει η δόνηση. Μεταφραστής με φωνή. Εδώ το μηχανάκι μεταφράζει γραπτά και προφορικά σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Επέκταση μνήμης. Όσα δεν χωράει ο νου σας, αλλά ούτε και οι κοινές ηλεκτρονικές ατζέντες, μπορεί να θυμηθεί το SF9000 της Casio. Βλέπουμε εδώ. Και ένα σπρέι για σκόνες και γρατζουνιές για τα compact discs. Γεγονότα, αφήμε σχόλια. Τα προϊόντα της χρονιάς από το Computer για όλους. Ο EuroPC ψηφίστηκε τη Schneider σαν το καλύτερο XT της χρονιάς. Η Unibrain, η γνωστή αφοσιωμένη στον ST και στην Amiga εταιρεία, έχει στη λίστα της των hits το Timeworks σαν το καλύτερο DPT πακέτο της χρονιάς. Πρόκειται βέβαια για την έκδοση των PC, η οποία όμως είναι σχεδόν όμοια με εκείνη των ST. Η InfoQuest, η οποία με το Star συνηθίζει να σαρώνει τα βραβεία σε διάφορες κατηγορίες. Το πλαίσιο πήρε το βραβείο του καλύτερου καταστήματος. Και ο Turbo X, ο καλύτερος computer price performance υπολογιστής χρονιάς, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Μια νέα συλλογή της Sega, με κάποια παιχνίδια βλέπουμε εδώ. Γρήγορες μετατροπές, κάποια παιχνίδια εννοούμε conversions από έναν υπολογιστή στον άλλον και συγκεκριμένα από τα PC στα 16-bit home. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, θα πρέπει να περιμένουμε από τους συμβατούς παιχνίδια, αλλά η MicroProse αποφάσισε να μην μας αφήσει να περιμένουμε. Έτσι ένα καινούριο group προγραμματιστών δημιουργήθηκε στη Βρετανία, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά παράρτημα της εταιρείας και αποτελείται από 6 προγραμματιστές αφοσιωμένους στον ST και την Amiga. Και έχει σαν σκοπό να μεταφέρει τους σπουδαιότερους τίτλους από τα PC, όπως τα F-19 Stealth Fighter, F-15 Striking 2 και το M1 Tank Platoon, στην Amiga και στον Atari ST. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει γρήγορη κυκλοφορία των παιχνιδιών, αλλά καλύτερα παιχνίδια για συμβατούς και χαρές μεγάλες για gamers. Μαζί με αυτό ετοιμάζεται η συνέχεια των περιπετειών του διάστημου Rig Dangerous, το Rig Dangerous 2. Θα στείλει τον ήρωα στο διάστημα. Αυτά τα νέα, τα port όπως τα λέμε, PC Engine 2, ισχύς και πολλά αξεσουάρ, η κονσόλα της NEC, μια κυκλοπαίδεια σε CD-ROM της Britannica, FM Tones, υπολογιστής 32 bits CPU. Βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία, μέχρι και CD επάνω, ένα δυνατό μηχάνημα και μέχρι στιγμής της Fujitsu αυτό το μηχάνημα έχει πουλήσει, λέει, 20.000 κομμάτια στην Ιαπωνία, δεν έχει πουλήσει αρκετά. Διαγωνισμός στο Gamers με το Hard Driving. Νέα προϊόντα από τη Lace, ένα νέο joystick το οποίο μοιάζει με cockpit του F16, μια περιστρεφόμενη βάση αν το monitor φαίνεται δυσκίνητο και κάτι δισκετοθήκες. Εδώ Amiga Hi-Fi, ένα σύστημα της Sound Blaster με ενισχυτή, ακουστικά και δύο ηχεία για να έχετε τον ήχο τον ωραίο στην Amiga. CD και για τους Amstrad, κάτι παρόμοιο που έγινε με το Commodore 64, κυκλοφορεί από την God Masters. Desktop Publishing δεν είναι μόνο δουλειά των σοβαρών κυρίων όπως Macintosh και OST και οι συμβατοί. Ξεχνάτε ότι και η Amiga και η Amstrad, συγγνώμη,
έχουν αξιόλογα προγράμματα σε αυτή την κατηγορία και το πιο ευχάριστο είναι ότι τα προγράμματα αυτά έχουν μεγάλη ανταπόκριση ανάμεσα στους χρήστες του CPC και ένα καινούριο DPT και για τον Amstrad. Σκληρός δίσκος για την Amiga, ένα καινούριο mouse από την Tulip. Και φτάνουμε στο Λονδίνο. Το 1990 μας μπήκε γρήγορα, όπα, τι εννοεί, και με σχετική καλοκαιρία, που ως γνωστόν φέρνει μαζί της και την αισιοδοξία. Όμως ο πόλεμος των παιχνιδομηχανών φαίνεται να φουντώνει και τα νέα είναι για το PC Engine της NEC που αντιπιτίθεται και έρχεται και στην Ευρώπη. Το Super Graphs είναι μια ευέλικτη παιχνιδομηχανή που βασίζεται σε ένα επεξεργαστή το 16 bits και λέγεται TurboGrafx. Τέλος, η εκπληκτική νέα παιχνιδομηχανή Heroes που συναγωνίζεται το Lynx της Atari. Το Super Graphs είναι διπλάσια σε μέγεθος από ότι το αρχικό PC Engine, αλλά προσφέρει περισσότερες ευκολίες και πολύ καλύτερα γραφικά. Συγκεκριμένα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 128 κινούμενα sprites έναντι των 64 του παλιού PC Engine και 4.000 χρώματα. Και λέει ότι θα κυκλοφορήσει η φορητή κονσόλα, θα έχει και ένα gadget το οποίο θα κουμπώνει επάνω και θα γίνεται και έχρωμη τηλεόραση. Καταρχήν έχει έχρωμη οθόνη 3 νιτσών το TurboGrafx. Λέει ότι οι παιχνιδομηχανές της NEC θα πρέπει να πούμε ότι η TurboGrafx, η οποία βασίζεται στον 16-bit το επεξεργαστή, λέγεται ότι είναι ικανή να αποδώσει κινούμενες εικόνες που θα είναι τόσο γρήγορες ώστε να μπορούν να συναγωνιστούν τις πραγματικές ταινίες. Για να μας δώσει και να καταλάβουμε το τι εννοεί αυτό, η NEC έχει κάνει μια συμφωνία με τη CinemaWare για την παραγωγή νέων παιχνιδιών που θα χρησιμοποιούν εικόνες αποθηκευμένες πάνω σε ένα CD-ROM. Αυτές οι εικόνες δεν θα είναι όπως αυτές που συνηθίσαμε σε coin-op games σαν το Dragon's Lair, αλλά θα απεικονίζουν αληθινούς ηθοποιούς, ανθρώπους που θα κινούνται και θα παίρνουν μέρος στο παιχνίδι μαζί με εσάς. Ενώ όμως η NEC ετοιμάζεται να μας ταμπώσει με τα νέα της μηχανήματα, οι υπόλοιποι γίγαντες των παιχνιδομηχανών μην νομίζετε ότι κοιμούνται. Και έτσι η Sega, για παράδειγμα, ανακοίνωσε την κυκλοφορία της 16-bit έκδοσης της Genesis ή Sega Mega Drive στην Ευρώπη. Επίσης η Nintendo κυκλοφόρησε το Super Nintendo και η Atari με το Lynx. Θα παρουσιαστεί επίσημα στο τέλος του μήνα του Ιανουαρίου και θα κυκλοφορήσει στις αρχές Φεβρουαρίου. Ήδη που έχει βγει αυτό το τεύχος κυκλοφόρησε. Επίσης μιλάει εδώ για τα Atari ST που πουλούνται αντί των απλών Atari ST, των STFM. Γίνονται αντικατάσταση χωρίς καμία ενημέρωση. Όχι ότι χαλάει κιόλας, αλλά όπως λένε δεν έχει συμβατότητα. Για παράδειγμα, δεν τρέχει προγράμματα όπως το Populous, το Gunship, το Kickoff, το Speedball, Stunt Car Racer και Rick Dangerous. Και ακόμη, όπως αναφέρει ένα από τα μεγάλα κλαμπ του Λονδίνου για τα ST, το STE δεν τρέχει το 60% των έγχρωμων προγραμμάτων που βρίσκονται στα public domain. Και Atari διαστόματος Bob Katz, που είναι ο διευθυντής παραγωγής προγραμμάτων, δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι περίπου το 5% των παιχνιδιών για Atari ST δεν τρέχει στα νέα STE. Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό για κάθε νέα έκδοση ενός μηχανήματος». Φυσιολογικό λέει μπορεί να είναι για την Atari, αλλά ο συγγραφής παιχνιδιών δεν νομίζω να συμφωνούν ιδιαίτερως σε αυτή την άποψη, μιας και πρέπει να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους για να τρέχουν στα νέα STE. Και το αστείο της χρονιάς. Η γνωστή τσίτα που φτιάχνει τα joystick κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό της σε πωλήσεις τα Χριστούγεννα και να ξεπουλήσει όλο το stock που είχε. Μετά τα δικαιολογημένα συγχαρήκια, οι διευθυντές της αποφάσισαν να μεταφέρουν στα γρήγορα πιο πολλά joystick και αρκετά από τα γνωστά φωτοπίστολα αεροπορικός από την Ταϊβάν. Όλα πήγαιναν πολύ καλά, το εμπόρευμα ξεκίνησε από την Ταϊβάν την ώρα που οι πολίτες της τσίτα άρχισαν να ξεπουλούν στα μαγαζιά για να μην χάνουν καιρό. Έλα όμως που το αεροπλάνο έπρεπε να σταματήσει στο Ντουμπάι για ανεφοδιασμό. Και λοιπόν θα πείτε, τι λοιπόν, μπαίνουν οι Ντουμπιανοί για έλεγχο στο αεροπλάνο και με το που βλέπουν τα φωτοπίστολα τα παίζουν. Εμπόριο όπλων λένε στους έκπληκτους μεταφορείς και το φορτίο κατασχέθηκε αμέσως. Το τι επακολούθησε ξεπερνάει τα όρια της λογικής. Ειδοποιήθηκαν οι αγγλικές αρχές ασφαλείας, οι διεθνείς αστυνομίες, ένα σωρό υπουργεία και γενικώς κινητοποιήθηκε ολόκληρος ο αντιτρομοκρατικός μηχανισμός. Παρ' όλα αυτά, η επίδοξη έμπορη όπλων της Τσίτα κατάφερε μετά από πολλές προσπάθειες να πείσουν τις αρχές ότι στο Ντουμπάι ότι πρόκειται για παιχνίδια. Και έτσι το φορτίο ελευθερώθηκε μετά από 4 ημέρες.
Τέλος καλό θα πείτε, έλα όμως που η ιστορία δεν τελείωσε. Μόλις το φορτίο έφτασε στο Heathrow, οι εδώαρχες το κατάσχεσαν αμέσως. Όχι δηλαδή, αλλά να μην τους περνούν και για βλάκες οι ξένοι, αυτοί ξέρουν να ξεχωρίζουν τα όπλα μας από τα παιχνίδια. Ωραία, καλά, λέγε ο Βελίξ, είναι τρελή αυτή η Άγγλη. Κουνά, δεν ξέρω. Όπλα, τα φωτοπίστολα. Οι Ρώσοι συνιστούν η Τέντο, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, λόγω του Τέτρις. Στο top 10 της Αγγλίας, νούμερο 1 περνάει το HQ της Ocean, 2 το Batman The Movie, 3 το Ghostbusters 2, 4 το Operation Thunderbolt, 5 Robocop, 6 Turbo Outrun, 7 Untouchables, 8 Hard Driving, 9 Double Dragon και 10 μια συλλογή, το 100% Dynamite της Ocean. Ο Σαμ καθυστερεί λόγω γρίπης. Η MGT δήλωσε ότι καθυστέρησε γιατί ο υπεύθυνος συναμολόγησης του μηχανήματος ήταν κρεβατωμένος, λέει, από την περίεργη αγγλική γρίπη. Την περίφημη αγγλική γρίπη. Έλα ρε. Και τα παιχνίδια της χρονιάς. Καλύτερο 8-bit adventure, το Times of Lore. Καλύτερο 16-bit adventure, το Indiana Jones 3, το Last Crusade λογικά. Καλύτερο 8-bit simulation, το Stunt Car Racer. Καλύτερο 16-bit simulator, το Falcon. Καλύτερο 8-bit arcade, το Untouchable. Καλύτερο 16-bit arcade, το Kick Off. Καλύτερη μουσική 8-bit, Turbo Outrun. Καλύτερη μουσική για 16-bit, το Xenon 2. Καλύτερα γραφικά 8-bit, το Myth, τη System 3. Καλύτερα γραφικά 16-bit, το Friendish Freddy. Πρωτότυπο παιχνίδι 8-bit, το Myth. Πρωτότυπο παιχνίδι 16-bit, Populous. Καλύτερος προγραμματιστής, η Bullfrog, για το Populous. Καλύτερο περιοδικό της χρονιάς βγήκε το The One, αφού το Pixel είναι εκτός συναγωνισμού, μιας και είναι ξενόγλωσσο. Προχωράμε εδώ τα πρώτα βήματα. Εφαρμογές, το The Management. Ένα υπολογιστής δεν είναι πάντα κατώτερος από ένα λογιστή. Το πρώτο πράγμα που σας ήρθε στο μυαλό μόλις ακούσετε τον τίτλο του προγράμματος είναι κάποιος συμβατός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάνετε κάποιο λάθος. Η Amiga δείχνει να είναι ένας υπολογιστής που θέλει να μπορεί να σπάσει την αντίληψη αυτή με τη βοήθεια προγραμμάτων φτιαγμένων για home επιχειρηματίες. Επαγγελματικός υπολογιστής η Amiga. Amiga MCAD. Και άλλο πρόγραμμα για την Amiga, μετά τον ST και το Campus CAD, ήρθε η ώρα να δούμε κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα και στην Amiga. Και περνάμε στο τεστ το Nintendo Game Boy, το κουτάκι των θαυμάτων. Βλέπουμε εδώ το Game Boy που είναι ένα περιποιημένο κουτάκι, όπως το βλέπετε εδώ πέρα που λέει, πάτσε πόδι και στη χώρα μας. Στην Ευρώπη θα κυκλοφορήσει επίσημα μέσα στην Άνοιξη, αφού κανονιστούν οι τιμές με την αγγλική αντιπροσωπεία της Nintendo. Μέχρι τότε αρκετά κομμάτια θα έχουν περάσει από την απέναντι Ήπειρο. Ένα από αυτά είναι το δικό μας. Το δικό μου. Παρακάτω βλέπουμε τι λέει εσωτερικά. Το Game Boy, όπως περιμέναμε όλοι, υπερβολικά συμπαγής. Οι Άπωνες έχουν χρησιμοποιήσει όλη τους την πείρα σχετικά με τις κατασκευές μινιατούρες, καταφέροντας να εντάξουν τα κυκλώματα μιας κανονικής κονσόλας σε αυτό το μικρό κουτάκι. Λοιπόν, Z80 είναι η κινητήρια δύναμη του Game Boy και βασική CPU για την οθόνη και τα πλήκτρα. Εκατοντάδες πλαστικές εγχειρήσεις έχουν αλλάξει όλα τα χαρακτηριστικά, λέει, και το παλιό χοντροκομμένο μαύρο chip έχει αντικατασταθεί από μια νέα ιαπωνική συμβατή σχεδίαση. Ξεχωρίσαμε επίσης 64K μνήμης RAM, η οποία κρατά στοιχεία και για τα δεδομένα του προγράμματος. Όσο για τη ROM, έχουμε τα cartridges που παίρνουν εδώ πίσω. Το τι σας το δείχνω, το ξέρετε όλοι το Game Boy. Και εδώ αναφέρει κάποια παιχνίδια, Tetris. Λειτουργική είναι η δικιά μου, δεν το λέτε τώρα που δεν το έχω βάλει μπαταρίες, το έχω δείξει το μηχανάκι, απλά κάποια στιγμή να άλλαξε την οθόνη του, γιατί άρχισε να αχνοφαίνεται. Εδώ είναι το on-off. Εδώ είναι ο σταυρός που κινείς
τα sprites, ένα δύο μπουτών, start και select. Εδώ πίσω είναι τα ακουστικά, εδώ είναι το volume. Εδώ μπορείς να συνδέσεις με καλώδιο να παίξεις ταυτόχρονα μάλλον Game Boy. Εδώ βάζεις αντάπτορα. Και εδώ είναι το contrast. Και εδώ πίσω μπαίνουν οι μπαταρίες, όπως είπα. Και εδώ το cartridge. Αυτό το Game Boy, το ιστορικό. Αυτό της γυναίκας μου, να φανταστείτε, είναι δικό μου. Το είχε η γυναίκα μου αυτό. Όπως και το Color. Λοιπόν, παρακάτω. Διαφημίσεις πάλι εδώ πέρα. Και κάποια joystick. Το Strix. Παρακάτω. Σκοτεινές δυνάμεις. Software file. Το ρολόι του υπολογιστή χτυπάει μεσάνυχτα. Ο ξεχασμένος ακροδέκτης της CPU τρίζει κάνοντας ένα ανατριχιαστικό θόρυβο. Προμήνυμά του ότι κάτι κακό θα συμβεί. Τα πίξελς αρχίζουν να βγαίνουν από το ανοιχτό πλέον ακροδέκτη και παίρνουν διάφορες μορφές από τρόπαιων όντων. Δράκοι, βρικόλακες, γκόμπλινς, φαντάσματα ή ακόμη και άνθρωποι με ψυχή τέρατος. Απελπισία απλώνεται παντού. Όμως κάποια πίξελς δεν ακολουθούν τον δρόμο των άλλων. Πηγαίνουν στην αντίπερα όκτη και σχηματίζουν μια άλλη φιγούρα, τον ήρωα του παιχνιδιού. Η μάχη του καλού με το κακό είναι έτοιμη να αρχίσει. Για ακόμη μια φορά. Και ξεκινάμε. Ghosts and Goblins. Βρίσκεσαι στο δάσος, βόλτα με την αγαπημένη σας πριγκίπισσα. Χωρίς να το καταλάβετε, η ώρα περνάει και πέφτει η νύχτα. Ετοιμάζεστε λοιπόν να φύγετε, αλλά λίμωνο δεν θα προλάβετε. Ένα τρομερό ξωτικό εμφανίζεται από το πουθενά, παραλύει εσάς και αρπάζει την πριγκίπισσα. Εσείς βέβαια δεν μπορείτε να αφήσετε κάτι τέτοιο να περάσει έτσι. Εξοπλίζεστε αμέσως με μια πανοπλία και ξεκινάτε να ελευθερώσετε την πριγκίπισσα και να δώσετε ένα καλό μάθημα στον απέσιο ξωτικό. Όμως, όπως περιμένατε, το ξωτικό αυτό έχει φωνάξει και την παρέα του για να σας αντιμετωπίσει. Η παρέα του αποτελείται από αρκετά εφυπόλεπτα άτομα, όπως ζόμπι, κοράκια, γκόμπλινς, γορίλες, στοιχειωμένα φυτά και δέντρα και διάφορα άλλα παρόμοια. Έτσι επίσης υπάρχουν και φυσικά εμπόδια να αντιμετωπίσετε, δηλαδή χάσματα με ή χωρίς νερό, που έχουν όμως το ίδιο αποτέλεσμα αν πέσετε μέσα. Η πανοπλία σε ορισμένες βέζιον έχει το καλό να απορροφά ένα χτύπημα από ξωτικά και έτσι να την γλιτώσετε. Σε άλλες όμως βέζιον δεν έχει αυτή την ευκολία, όπως δεν έχετε σε όλες τις βέζιον την ευκαιρία να συλλέγετε διάφορα όπλα καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό όμως που υπάρχει σε αυτές τις βέζιον είναι τα αρκετά όμορφα γραφικά, τα καλά ηχητικά εφέ και το πολύ καλό gameplay που κάνουν τον Ghost & Goblins να βρίσκεται σε μια καλή θέση στην εκτίμηση των gamers. Ράιγκαρ, αν ένα sprite 2x2 ερχόταν και θα σας έλεγε Let's fight, τότε ήταν πολύ πιθανό να αρχίσετε να γελάτε. Μην τολμήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο στο Ράιγκαρ, γιατί την έχετε μάλλον άσχημα. Γιατί ο Ράιγκαρ δεν είναι ένα οποιαδήποτε sprite. Όσο και αν δεν του φαίνεται, ο Ράιγκαρ είναι αυτός που έχει σαν αποστολή να θέσει τέρμα στο βασίλειο των κακών, αντιπάλου του που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Ο Ράιγκαρ ξεκινά λοιπόν με ένα όπλο που είναι κάτι σαν πριόνι, δεμένο με μια λυσίδα, το οποίο μπορεί να εκτοξεύει εναντίον των αντιπάλων του. Στην αρχή η λυσίδα είναι κοντή, αλλά μαζεύοντας διάφορα icons μπορεί να μακρύνει. Υπάρχουν και άλλα icons που δίνουν στο Ράιγκαρ την ικανότητα να εκτοξεύει το όπλο προς διάφορες κατευθύνσεις, να τρέχει πιο γρήγορα ή να είναι άτρωτος για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι εχθροί του Ράιγκαρ είναι διαφόρων τύπων, ακέφαλα όντα, ζώα που μοιάζουν με αγριογούρουνα, αντικείμενα που βγαίνουν μέσα από τις φωτιές που καίνε κάτω από το πέρασμα του Ράιγκαρ και άλλα διάφορα. Εκτός από τους εχθρούς, ο Ράιγκαρ πρέπει να προσέχει να μην αργεί αν δεν θέλει να εμφανιστεί ένα πολύ κακό sprite που θα τον σκοτώσει. Τα γραφικά και ο ήχος του Ράιγκαρ υπέφεραν αρκετά κατά τη μεταφορά τους από το CoinOp. Το gameplay όμως είναι σχετικά καλό και ίσως αξίζει μια ματιά. Rastan Saga, conversion βέβαια από το γνωστό ομώνυμο Coin of the Stato που είχε εμφανιστεί το 87 και είχε κάνει αρκετή εντύπωση με τα καλά του γραφικά. Το να βρίσκεται ένας δράκος σε ένα βασίλειο είναι γενικό κακό, αλλά βολεύει κάποιους ανθρώπους όπως εμπόρους μαγικών ενάντια σε δράκους, το Ταμείο Αντιδρακικής Προστασίας και τυχοδιώκτες. Στη τελευταία κατηγορία ανήκει και ο Ράσταν, που ανέλαβε την εξοντώση του δράκου με αντάλλαγμα το θρόνο.
Ο δράκος μας βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής από 6 πίστες, κάθε μία από τις οποίες χωρίζεται σε 3 στάδια. Μια διαδρομή στο ύπαιθρο όπου είστε αντιμέτωποι με πολεμιστές, ζώα του αγρού όπως δικέφαλα, τετράποδα, φίδια και πουλιά και μπορείτε να πέφτετε σε χάσματα. Μια διαδρομή μέσα σε ένα κάστρο όπου είστε αντιμέτωποι με πολεμιστές, κατοικίδια ζώα όπως μάγους και επίσης υπάρχουν χάσματα και τέλος τη μάχη με το κακό, φύλακα της πίστας. Εσείς είστε οπλισμένος με ένα σπαθί αλλά μπορείτε να μαζέψετε στον δρόμο και άλλα όπλα όπως ένα πέλεκι, ένα ρόπαλο ή ένα σπαθί που πετάει μεγάλες φωτιές. Μπάλες φωτιάς. Μπορείτε επίσης να μαζέψετε έξτρα ενέργεια ή μπόνους που αυξάνουν την ανθεκτικότητά σας στα χτυπήματα ή τη δύναμη των χτυπημάτων σας. Καλά γραφικά και ηχητικά εφέ. Είναι όμως λίγο πιο δύσκολο από ό,τι θα έπρεπε. Η προσπάθεια όμως αρκετά καλή, λαμβανόμενης υπόψη της ποιότητας του coin-op. Καρνόβ. Ακόμα ένα coin-op conversion από την Electric Dreams, αυτή τη φορά το ομώνυμο coin-op της Data East. Ο Καρνόβ είναι ένας αρκετά σωματώδης κύριος από τη Ρωσία που έχει σαν σκοπό να βρει το θησαυρό της αρχαίας Βαβυλώνας. Αυτό όμως δεν είναι τόσο απλό αφού δεν ξέρει που βρίσκεται. Συνεπώς πρέπει πρώτα να βρει το χάρτη, πράγμα που με τη σειρά του δεν είναι πολύ εύκολο αφού για κάποιο λόγο ο χάρτης αυτός έχει κοπεί σε 9 κομμάτια. Κάθε ένα από τα οποία έχει περιέλθει στην κατοχή ενός περίεργου όντος το οποίο φυλάει το κομμάτι του ζηλότυπα. Πάντως ο Καρνόβ δεν είναι αβοήθητος, στο δρόμο θα βρει διάφορα αντικείμενα που θα τον βοηθήσουν όπως αυτά που δίνουν περισσότερα πυρά, βόμβες για να διαλύει τείχους, σκάφαδρο για να μπορεί να κολυμπάει, φτερά για να πετάει, σκάλες για να φτάνει στα ψηλά σημεία κτλ. Η εχθρία του Καρνόβ δεν είναι όμως καθόλου καταφρόνητη, με χειροφόρα όντα, κουκουβάγες πάνω σε κάτι που θα μπορούσε να ήταν υπτάμενο χαλί, κεφάλια που πυροβολούν και διάφορα άλλα, καθώς και φυσικά εμπόδια όπως χάσματα για να πέφτει, κατηφόρες και ανηφόρες που επηρεάζουν την κίνησή σας, θάλασσες που πρέπει να έχετε το σκάφαδρο για να περάσετε, αλλιώς ας προσέχατε και άλλα. Πολύ καλά γραφικά, μέτριος ήχος, αλλά πολύ δύσκολο gameplay χαρακτηρίζουν τον Καρνόβ. Διαθέτει επίσης μια πολύ καλή τελική οθόνη που δυστυχώς δεν θα δείτε ποτέ αφού δεν θα φτάσετε εκεί. Έφτασε ο φίλος μας ο Πάνος. Barbarian. Το πρώτο μη coin-op conversion του software file. Αυτό δεν πρόκειται βέβαια για το Barbarian της Πάλας, αλλά για αυτό τις ψυγνώσεις που κυκλοφόρησε για την Amiga και μεταφέρθηκε κατόπιν στους υπόλοιπους υπολογιστές. Εγώ νομίζω ότι κυκλοφόρησε πρώτα στον Atari ST και μεταφέρθηκε στην Amiga. Το Barbarian διαθέτει ένα περίεργο σύστημα ελέγχου που συνίσταται τα εξής. Με αριστερά και δεξιά προχωράτε όπως θα περιμένατε, το πάνω και κάτω όμως σας βοηθάνε τα πάνω και κάτω όμως σας βοηθάνε να επιλέγετε ένα option από τη λίστα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και περιλαμβάνει χρήσιμες ενέργειες όπως τρέξιμο, ενεργοποίηση όπλου, πάνω και κάτω, άλμα, μάζεμα αντικειμένου και άτακτη τροπή σε φυγή. Το παιχνίδι όμως διαθέτει διάφορα εκνευριστικά στοιχεία όπως ότι απαιτεί πολύ καλό χρονισμό για να σκοτώσετε κάποια είδη αντιπάλων και μερικές πολύ καλά κρυμμένες παγίδες. Τόσο καλά κρυμμένες που τις ανακαλύπτετε μόνο όταν επενεργήσουν πάνω σας. Τα γραφικά είναι αρκετά καλά και τα ηχητικά εφέ το ίδιο, αλλά το gameplay έχει το μειονέκτημα που αναφέραμε. Έτσι συνιστάται μόνο στους καλά εκπαιδευόμενους gamers. Tiger Road. Τελικά το παιδομάζωμα δεν ανήκει δευριστικά στο παρελθόν. Απόδειξε το Tiger Road coin-op αρχικά της Capcom και κατόπιν computer game από τη US Gold. Σε ένα χωριό της μακρινής Ιαπωνίας, οι κάτοικοι ζουν ειρηνικά μέχρι που ο κακός άρχοντας κάποιας γειτονικής πολιτείας αποφασίζει ότι χρειάζεται τα παιδιά του χωριού για το στρατό του και έτσι στέλνει ένα λόχο στρατιωτικών για να τα αρπάξουν. Και έτσι γίνεται. Φυσικά εσείς γενναίος μαχητής ξεκινάτε μετά από παρενέσεις του δασκάλου σας να τα σώσετε. Έχετε στη διάθεσή σας ένα τσεκούρι το οποίο μπορείτε να ανταλλάξετε στον δρόμο με μια σιδερόμπαλα ή ένα κόντιο, χωρίς όμως αυτό να έχει επίπτωση στην απόδοσή τους. Οι αντίπαλοι σας είναι στρατιεκτρικοί στρατιώτες, γίγαντες, φυσικά εμπόδια και η μεγάλη κακή φρουρή της πίστης. Το coin-op διάθετε αρκετές πίστες με πολύ καλά γραφικά και αρκετά δύσκολο gameplay και στο τέλος κάθε πίστας υπήρχε ένα bonus stage όπου μπορούσατε να αυξήσετε τη δυνατότητα των όπλων σας ή τη χωρητικότητά σας σε ενέργεια και άλλα. Το conversion διαθέτει λιγότερες από τις μισές πίστες με μέτρια γραφικά και τα bonus stages λείπουν όλα. Το gameplay είναι σε μέτρια ως άσχημα επίπεδα,
Για κάποιο λόγο φαίνεται το conversion βγήκε πολύ βιαστικά στην αγορά. Beyond the Ice Palace. Πνεύματα του κακού έχουν καταλάβει το χώρο μέρα πέρα από το παγωμένο παλάτι και τρομοκρατούν τον κόσμο. Τα βράδια στους δρόμους κυκλοφορούν βρικόλακες, νυχτερίδες και άλλα σκοτεινά πνεύματα. Φυσικά κάποιος πρέπει να αναλάβει το καθάρισμα της περιοχής. Το να σφυρίζετε στον αέρα κάνοντας πως δεν καταλαβαίνετε δεν θα σας ωφελήσει καθόλου. Την αποστολή θα την αναλάβετε εσείς. Ξεκινάτε εντελώς άοπλος, αλλά πριν μπείτε στο κάστρο, εφοδιάζεστε με κάποιο όπλο το οποίο κρίνεται καλύτερο από τα τρία που βρίσκονται στο γύρω σας. Έχετε επίσης στη διάθεσή σας δύο πνεύματα τα οποία μπορείτε να επικαλείτε όταν θα βρείτε σκούρα. Μην περιμένετε όμως και πολλά πράγματα. Υπάρχουν τρεις πίστες, στις οποίες η δυσκολία αυξάνει προοδευτικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πρώτη πίστα είναι εύκολη. Θα κουραστείτε πάρα πολύ για να φτάσετε στη δεύτερη, χωρίς να χρησιμοποιήσετε αθέμητα μέσα. Τα γραφικά είναι αρκετά καλά και ο ήχος σε καλά επίπεδα. Γενικά το Beyond the Ice Palace είναι ένα σχετικά καλό παιχνίδι που θα ήταν καλύτερο αν ήταν λίγο πιο εύκολο. Vixen. Το Vixen είναι ένα παιχνίδι που αναμενόταν με αρκετή ανυπομονησία από τους gamers και όχι μόνο, ανά τον κόσμο, αφού η Martech είχε αποφασίσει να φτιάξει το κύριο sprites από digitized εικόνες ενός φωτομοντέλου της Corinne Russell. Όσοι έχετε δει τη διαφήμιση του Vixen θα καταλάβετε τους λόγους της ανυπομονησίας. Το αποτέλεσμα λοιπόν, το κύριο sprites δεν είναι άσχημο, αλλά εξαρτάται και από τι περιμένετε. Το animation του είναι αρκετά καλό και οι κινήσεις σχετικά φυσικές. Τα άλλα sprites όπως νομίζω ότι θα ήταν ευτυχοί αν ήξεραν τι παρίσταναν και αν καταλάβαιναν τους νόμους σύμφωνα με τους οποίους κινούνται. Το gameplay είναι εξαιρετικά απλό, πηγαίνετε από αριστερά προς τα δεξιά σκοτώντας τους κακούς και προσέχοντας να μην σας σκοτώσουν αυτοί και να μην πέσετε μέσα σε χάσματα. Κάθε δύο πίστες έχετε και ένα bonus stage όπου η Corinne μεταμορφώνεται σε αλεπού και μαζεύει διαμαντάκια από την πίστα. Μέτρια γραφικά, ήχη και gameplay απογοήτευσαν αυτούς που περίμεναν κάτι καλό από το Vixen. Τίποτα, μα τίποτα αξιόλογο. Soldier of Fortune. Τα κακά πνεύματα τελικά φαίνεται να είναι πολύ επίμονα. Δεν αρκούσαν όλοι οι αγώνες που κάνατε για να τα στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί αυτά ξαναγύρισαν στο Soldier of Fortune και μάλιστα δρυμύτερα. Ελέγχετε ένα ναόν που μοιάζει με λύκο και σκοπός σας είναι να βρείτε τα τρία θεμελιώδη στοιχεία αέρα, φωτιά και νερό ώστε να μπορέσετε να μπείτε στην τελική μάχη με το πολύ κακό πνεύμα και να σώσετε έτσι τον κόσμο. Στον δρόμο θα βρείτε διάφορα όντα που άλλα μοιάζουν με εσάς και άλλα όχι, αλλά όπως είναι θανατηφόρα. Θα βρείτε επίσης διάφορους ανήμπορους ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να βοηθήσετε, όπλα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, καρφιά στα οποία μπορείτε να πέσετε και να χάσετε μια ζωή, κινούμενα πατάκια που σας μεταφέρουν από πλατφόρμα σε πλατφόρμα και teleports που σας μεταφέρουν ανάμεσα σε πίστες. Όταν συγκεντρώσετε τα κομμάτια που αποτελούν ένα στοιχείο, πρέπει να αντιμετωπίσετε ένα τεράστιο κεφάλι προκειμένου να τελειώσετε την πίστα. Προσεγμένα γραφικά, όμορφα ηχητικά εφέ, αρκετά καλό gameplay και η πρέπουσα ατμόσφαιρα συνθέτουν ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να λείπει από τη συλλογή σας. Savage. Ο κακός σας αντίπαλος για άλλη μια φορά σας έχει κάνει ζημιά. Συνέλαβε 4 συντρόφους σας και τους φυλάκισε σε μια σκοτεινή φυλακή. Εσείς φυσικά πρέπει να τρέξετε να τους σώσετε. Το παιχνίδι χωρίζεται σε 3 κομμάτια. Στο πρώτο λέγετε έναν άνθρωπο και πηγαίνετε από αριστερά προς τα δεξιά σκοτώνοντας τους εχθρούς σας. Στο δεύτερο πηγαίνετε προς το βάθος της οθόνης αποφεύγοντας κάτι τεράστια κεφάλια και στο τρίτο οδηγείτε έναν τεράστιο αετό μέσα από διάφορα εμπόδια, προσπαθώντας να μαζέψετε 4 κομμάτια θησαυρού για να δωροδοκίσετε τους φύλακες, τον συντρόφο σας και έτσι να τους ελευθερώσετε. Τα sprites του παιχνιδιού είναι πραγματικά τεράστια και εξαιρετικά πολύχρωμα και πάρα πολλά εφέ. Ο ήχος είναι και αυτός σε αρκετά καλά επίπεδα και το gameplay είναι αρκετά καλό, ίσως όμως λίγο πιο δύσκολο από ό,τι θα έπρεπε. Σε γενικές γραμμές το Savage είναι πολύ αξιόλογο κομμάτι για κάθε συλλογή. Και έχουμε εδώ τη βαθμολογία. Με 9 βαθμολογημένο το Savage, 8 το Ghost and Goblins και το Soldier of Fortune, 7 το Beyond the Ice Palace, το Carnov και το Rastan και ακολουθούν τα υπόλοιπα. Καμπάλα εδώ διαφήμιση, πολύ όσοι αν παίζει. Στο software review περνάμε και έχουμε το παιχνίδι Nevermind, ένα arcade puzzle game της ψυχνώσης.
Κάτι παιχνίδια σαν το Nevermind σε κάνουν να χαίρεσαι που έχεις υπολογιστή. Πρόκειται για ένα πολύ καλό παιχνίδι που ανήκει στην οικογένεια των Mind Games και που θα σας μπερδέψει και θα σας παιδέψει όσο και το Deflector. Η υπόθεση του είναι αρκετά απλή, ελέγχεται ένα ανθρωπάκο που γίνεται πάνω στην οθόνη και σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί δηλαδή να περπατάει και στους κάθετους τοίχους που υπάρχουν στην πίστα. Σε κάποιο σημείο βρίσκεται μια εικόνα από την οποία είτε λείπουν κομμάτια, είτε μερικά κομμάτια είναι βαλμένα σε λάθος θέση. Σκοπός σας είναι να οδηγήσετε τον ανθρωπάκο σας εκεί που βρίσκεται το κομμάτι ή τα κομμάτια που λείπουν από το puzzle και μετά να πάτε να τακτοποιήσετε το puzzle. Όλα αυτά σε περιορισμένο χρόνο και με μερικά πράγματα να σε εμποδίζουν. Κάποια κομμάτια που θα πρέπει να πάρετε βρίσκονται στους τοίχους. Μπορείτε βέβαια να περπατήσετε κι εσείς σε ένα κάθετο τοίχο, αλλά μπορείτε να ανεβείτε εκεί μόνο από ένα συγκεκριμένο σημείο της πίστας. Και αν ο τοίχος είναι ένας από το σημείο αυτό, ένα πάει καλά. Αν όμως υπάρχουν διάφοροι τοίχοι και τα τετραγωνάκια τους στα οποία πατάτε σας βγάζουν αλλού, το ένα και το άλλο, τι λέει ρε, τότε τι κάνετε. Σε τις άλλες υπάρχουν τις προχωρημένες πίστες, διάφοροι περίεργοι τύποι που πηγαίνουν έρχονται και σας κλείνουν τον δρόμο ή σας ανακατεύουν το puzzle που μόλις φτιάξατε. Σε δηλειώνει να βρισκόμαστε δηλαδή. Η ψυγνώσεις έχει πάρει μια πολύ απλή ιδέα, φτιάξτε το puzzle και την έχει διαμορφώσει κατάλληλα ώστε να φτιάχνει ένα πολύ εγκεφαλικό, δύσκολο αλλά και ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο χρόνος στις πρώτες πίστες ίσως σας φανεί υπερβολικά λίγος, αλλά καθώς το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει, ο χρόνος που έχετε στη διάρκειά σας είναι περισσότερος. Το Nevermind είναι πραγματικά πολύ αξιόλογο, απαιτεί από τον παίχτη να έχει αντίληψη, γρήγορο μάτι και να κάνει τη σωστή κίνηση στη σωστή στιγμή. Απ' την άλλη, καταφέρνει πολύ καλά να σας δίνει την αντίληψη των τριών διαστάσεων που κινείστε. Το έδαφος είναι χωρισμένο σε τετραγωνάκια για να βρίσκετε τις ευθείες και η κίνηση είναι directional σαν αυτή του Nightlore και των παρόμοιων παιχνιδιών. Φυσικά είναι χωρισμένο σε πίστες, κάθε μία από το δικό της, με το δικό της κωδικό. Έτσι, αν φτάσετε στη 10η πίστα, δίνετε τον κωδικό στην αρχή και το παιχνίδι σας πηγαίνει απευθείας στη 10η πίστα. Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι το Nevermind είναι ένα αρκετά παράξενο παιχνίδι και ότι πρέπει να είστε από εκείνους που ψάχνουν λίγο το game πριν να αποφασίσουν αν τους αρέσει ή όχι. Πάντως είναι πάρα πολύ καλό, το είδαμε σε Amiga. Η δεύτερη γνώμη του Παυλή, το παιχνίδι το είδε πρώτα ο κ. Λεκόπουλος. Τώρα που λέτε να οδηγεί αυτό το τετράγωνο, πού βάζουμε αυτό το κομμάτι, όχ, μου τελειώνει και ο χρόνος, βοήθεια. Σε παιδεύει λίγο, αλλά το ευχαριστιέσαι. Και μην ακούσω κανένα να γκρινιάζει για τη δυσκολία. Γραφικά 9,5, ήχος 9,4, αντοχή στο χρόνο 9,6, γενική εντύπωση 9,5. Double Dragon 2, το γνωστό παιχνίδι από τα arcades. Είναι βέβαιο ότι θα θυμάστε τους αγώνες που είχατε κάνει στο Double Dragon για να σώσετε την αγαπημένη σας από τα χέρια των κακών απαγωγιών της. Τελικά οι αγώνες σας στέφτηκαν μεν από επιτυχία, αλλά φαίνεται ότι δεν εξοντώσατε όλους τους εχθρούς σας, γιατί αυτοί έχουν πλέον ανασυνταχθεί και επέστρεψαν δρυμύτεροι. Έτσι τώρα θα πρέπει να ξαναρχίσετε τους αγώνες σας πάλι από την αρχή, ώστε να απαλλαγείτε μια για πάντα από τους εχθρούς σας. Όμως, όπως και στο Double Dragon, έτσι πρέπει να εξοντώσετε όλους τους αντιπάλους σας, περνώντας μέσα από τα επίπεδα του παιχνιδιού, ώστε να φτάσετε στο πολυπόθητο στόχο σας. Μπορείτε να αναλάβετε μόνοι σας την αποστολή ή από κοινού με κάποιο φίλο σας. Στη δεύτερη περίπτωση, το παιχνίδι γίνεται σαφώς πιο ενδιαφέρον, αφού μπορείτε να συνεργάσετε ή να χτυπάτε ο ένας τον άλλο κατά λάθος πάντα. Στο two-player game, οι κακοί θα είναι φυσικά περισσότεροι. Οι εχθροί σας είναι διαφόρων τύπων, οι οποίοι οι πιο ακίνδυνοι είναι αυτοί που εμφανίζονται αρχικά και προσπαθούν να σας πετύχουν κάνοντας τούμπες. Μπορείτε όμως εύκολα να τους αποφύγετε και να τους ανταποδώσετε την αυρότητα. Πιο κάτω εμφανίζονται κάποιες κυρίες που κρατάνε σιδερόμπαλες αντί για μαστίγια που κρατούσαν στο original Double Dragon. Κάποιοι κύριοι που εξφεντονίζουν κυβότια και εναντίον σας και κάποιοι άλλοι που σας πετάνε μαχαίρια ή ακόμη και τσεκούρια. Όλοι αυτοί είναι επικίνδυνοι, αλλά αν καταφέρετε να τους χτυπήσετε πρώτοι, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα όπλα που θα αφήσουν, καθώς πέφτουν στο έδαφος. Στο τέλος, κάθε level, όπως θα περιμένατε, βρίσκεται ο μεγάλος κακός, τον οποίο πρέπει να χτυπήσετε για αρκετή ώρα, προκειμένου να περάσει το επόμενο level. Φυσικά, όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα σε καθορισμένο χρόνο, αλλιώς θα πρέπει να ξεχάσετε μια από τις τρεις ζωές σας.
Το παιχνίδι διαθέτει όμορφα background γραφικά που σκρολάρουν ομαλότητα. Τα sprites είναι κάπως χοντροκομμένα, αλλά το animation τους αποζημιώνει ως ένα βαθμό γι' αυτό. Ο ήχος του παιχνιδιού είναι το ισχυρότερο σημείο τους, είναι με την in-game tune και αρκετά ηχητικά εφέ. Το gameplay καλό σε one player mode και ακόμη καλύτερο σε δύο παίκτες. Ίσως έπρεπε να ήταν λίγο πιο πρωτότυπο. Το Double Dragon 2 δεν θα απογοητεύσει κανένα από τους φίλους του beat'em ups. Το είδαμε σε Commodore. Η δεύτερη γνώμη, κύριε Κυπαρίση, ακόμα ένα Double Dragon για εκείνους που δεν βαρέθηκαν ακόμα να δέρνουν. Ποικίλο τρόπος. Αν έχετε κουραστεί κεφαλικά μετά το τελευταίο adventure ή αν περιμένετε να δείτε το match στην τηλεόραση, τότε φορτώστε και ξεσπάστε. Δεν χρειάζεται μυαλό ούτε ιδιαίτερη στρατηγική, αλλά reflex και καλά χειριστήρια. Γραφικά 7,3, animation 7,7, ήχος 8,6, ευκολία χειρισμού 7,9, αντοχή στον χρόνο 7,5 και γενικά 7,8. Μια συλλογή έχουμε μετά, το Mega Mix της Ocean. Οι συλλογές παιχνιδιών compilation κατά των ελληνικότερων αποτελούσαν πάντα ευκαιρία για μια καλή αγορά. Το Mega Mix είναι μια συλλογή που περιέχει 4 παιχνίδια τα οποία πούλησαν αρκετά. Ξεκινάμε με το Operation Wolf, ένα shoot'em up παιχνίδι που πέρασε από τα arcade στους υπολογιστές σχετικά γρήγορα και παίχτηκε μανιωδώς. Η υπόθεσή του είναι αρκετά απλή, είστε ένας στρατιώτης που πρέπει να πυροβολεί όλους όσους εμφανίζονται στην οθόνη και έχουν απειλητικές διαθέσεις. Η οθόνη σκρολάρει πλάγια και οι κακοί εμφανίζονται από παντού. Σκοτώνοντάς τους κερδίζετε όχι μόνο πόντους αλλά και τα απαραίτητα πυρομαχικά, σφαίρες, χειροβοβίδες κτλ. Για να συνεχίσετε το παιχνίδι. Το Operation Wolf πούλησε πάρα πολλά κομμάτια σε όλον τον κόσμο και απέκτησε φανατικούς θαυμαστές. Το δεύτερο παιχνίδι της συλλογής είναι κάπως παλιότερο, πρόκειται για το Barbarian 2, The Dungeon of Drax. Πρόκειται για ένα unisex παιχνίδι. Αφού αν έχετε βαρεθεί να παίζετε το ρόλο του Barbarian, μπορείτε να πάρετε την πριγκίπισσα Μαριάννα για να βουτήξετε στην περιπέτεια. Σκοπός σας στο παιχνίδι είναι να νικήσετε τον Drax, ο οποίος έχει καταφύγει στα σκοτεινά του υπόγεια μετά την ήττα του τον Barbarian 1. Όπλα σας, τα φοβερά σας μπράτσα και τον ιερό σας ξύφος. Βέβαια το και Drax από τη μεριά του δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια, στέλνει όλους τους κακούς του να σας σταματήσουν με τα γνωστά αιματηρά αποτελέσματα. Το Barbarian 2 κινείται μέσα στα γνωστά πλαίσια, υπάρχει οριζόντιο scrolling και έχει τη διάθεσή σας μια πληθώρα αμυντικών και κυρίως επιθετικών κινήσεων για να δείξετε σε μερικούς πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Από πλευράς γραφικών πάμε πολύ καλά, υπάρχουν πολλά και καλοσχεδιασμένα sprites, τα background γραφικά είναι ταιριαστά στο περιβάλλον της περιπέτειας, το animation και το scrolling είναι σωστά και γενικώς δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν είστε φίλος αυτών των παιχνιδιών, το Barbarian 2 θα σας αρέσει. Για το 8-bit είναι η συλλογή από ό,τι βλέπω. Τρίτο κατά σειρά παιχνίδι είναι το The Real Ghostbusters. Το game αυτό κυκλοφόρησε πριν από την ταινία και δεν έχει καμιά σχέση μαζί της. Προφανώς οι δημιουργοί τους θέλησαν να εκμεταλλευτούν το όνομα Ghostbusters. Η υπόθεση έχει να κάνει με φαντάσματα, γιατί αν δεν είχε, τότε δεν θα είχαμε σοβαρές απορίες. Πρόκειται για ένα συνηθισμένο παιχνίδι, μάλλον shoot'em up, στο οποίο περνάτε πίστες και παγιδεύετε φαντάσματα, απλά πλασματάκια δηλαδή, πραγματάκια δηλαδή. Εκείνο που σώζει το παιχνίδι από τη μετριότητα είναι τα συνήθιστα καλά γραφικά του. Πάλι καλά. Το τελευταίο game της παρέας είναι το Dragon Ninja. Πρόκειται για ένα martial art game, το οποίο έχετε να αντιμετωπίσετε τα καλύτερα παιδιά. Ο καλύτερος έχει σκοτώσει τη μαμά του, όμως δεν είναι δυνατόν να επιτρέψετε να υπάρχουν τέτοιοι τύποι ζωντανοί. Έτσι παίρνετε σβάρνα τις δύσκολες γειτονιές και εξαπλώνετε στη μαναγή όποιον δεν θέλει να συμμορφωθεί. Το Dragon Ninja είναι αρκετά καλό, σας δίνει μια πληθώρα κινήσεων και το control του ασκείται είναι αρκετά πιστικό. Αλλά είναι επίσης και τα γραφικά του με μεγάλα sprites, καλό animation και σωστό scrolling. Αν και τα περιεχόμενα του game του Mega Mix δεν είναι τελευταίας σοδειάς, μπορούμε να πούμε ότι στέκεται αρκετά ψηλά. Δεύτερο σχόλιο. Με μια δύσκολη για συλλογή εποχή, το Mega Mix έχει να προσφέρει κάτι αξιόλογο που δίνει τόσο best sellers όσο και αξιόλογα flashbacks. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να έχει μόνο προτερήματα. Αξία περιεχομένου 8,9, γενική εντύπωση 8,9. Και περνάμε στο Shadow of the Beast. Το παιχνίδι έχει στην Amiga από την Ψυχνώσεις. Ξεχάστε τους όμορφους και σωματώδεις ήρωες που ξέρατε ότι πρωταγωνιστούν στα παιχνίδια. Στο Shadow of the Beast είστε ένα κτίνος.
Όχι βέβαια με την έννοια που σας λένε οι γνωστοί σας, αλλά αυτή τη φορά ένα πραγματικό κτίνος με κέρατα, πόδια κατσικιού και όλα τα σχετικά. Ο τραγωπόδαρος θεός Παν θα σας έμοιαζε αρκετά. Ως κτίνος λοιπόν, θα πρέπει να κάνετε κάτι για να δικαιολογήσετε την κατάστασή σας, ας πούμε έναν άθλο. Ο Βασιλάκης γράφει το κείμενο. Το παιχνίδι αυτό σας προσφέρει μοναδική ευκαιρία να κατορθώσετε κάτι τέτοιο, στέλνοντάς σας ένα σωρό από κτίνη να αντιμετωπίσετε. Τα κτίνη αυτά ανήκουν στις δυνάμεις του κακού και συνεπώς πρέπει να εξαντωθούν. Όμως, όπως σε όλες τις μάχες μεταξύ καλού και κακού, πρέπει να προηγηθεί μια ανεπανάληπτη, ανελαίτη μάχη πριν το κακό τελικά βασιλέψει. Και στη μάχη φυσικά θα τη σώσετε μόνος. Και τη μάχη φυσικά θα τη δώσετε μόνος σας, εναντίον όλων. Πάντως, οι προγραμματιστές ήταν αρκετά καλοί ώστε να σωματώσουν κάποια όχι ευκαταφρόνητη βοήθεια. Το παιχνίδι είναι βασικά arcade. Προχωράτε στην οθόνη που σκρολάρει από αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα. Ή περιπλανιέστε σε λαβύρινθους όπου η οθόνη σκρολάρει προς τέσσερις κατευθύνσεις. Το σκρόλ είναι γενικά εκπληκτικό. Στο ύπεθρο υπάρχουν 18 επίπεδα scrolling σύμφωνα με τις γνώσεις. Η ταχύτητά του είναι πολύ μεγάλη, παρόλο αυτά είναι ομαλότατο. Στους λαβύρινθους το scrolling είναι μόνο σε δύο μόνο επίπεδα και είναι το ίδιο ομαλό. Το πρώτο πράγμα που προσέξτε στο παιχνίδι, πέρα βέβαια από τις εισαγωγικές οθόνες, είναι τα γραφικά και το scrolling. Για το scrolling τα είπαμε, ενώ όσον αφορά τα γραφικά, αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Μεγάλο μεγέθος και σχεδιασμένα μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια. Εντύπωση κάνουν και τα sprites του παιχνιδιού, τα οποία είναι διαφόρων μεγεθών, όλα σχεδιασμένα με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και το animation τους είναι σχεδόν τέλειο. Ανάλογη εντύπωση κάνει και ο ήχος του παιχνιδιού. Πολύ ατμοσφαιρικός, υπάρχει μουσική που παίζει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και αρκετά όμορφα ηχητικά εφέ. Τέλος, το gameplay του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά υπάρχουν δύο μικρά παράπονα. Πρώτον, το παιχνίδι είναι λίγο πιο δύσκολο από ό,τι θα έπρεπε και έτσι δεν θα μπορείτε να δείτε όλα τα εκπληκτικά γραφικά που διατίθεται. Δεύτερον και σημαντικότερο, ότι υπάρχουν αρκετές διακοπές στη δράση του παιχνιδιού για να φορτωθούν νέες πίστες. Πολλές από αυτές, οι οποίες γίνονται μόνο και μόνο για να δείτε ότι κάνατε λάθος που ήρθατε σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά όμως, το Shadow of the Beast είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το είδαμε σε Amiga. Και ο Κυπαρίσης στο δεύτερο σχόλιο, 128 χρώματα ταυτόχρονα στην οθόνη, δεν είναι και λίγα, 18 επίπεδα scrolling, είναι πολλά. Το παιχνιδάκι είναι φοβερό, αγαπητοί φίλοι, να ήταν και λίγο ευκολότερο. Γραφικά 9,6, ενημέσιο 9,5, ήχος 9,8, ευκολία χειρισμού 8,3, αντοχή στο χρόνο 8,2, γενικά 9,3. The Ninja Warriors της Mastertronic. Για ακόμη μια φορά η γη καταδυναστεύεται από κάποιο στιγνό τύρανο. Αυτή τη φορά είναι τουλάχιστον γήινος. Είτε γήινος είτε όχι, ένας τύρανος αποτελεί πάντα καλό στόχο για τις δυνάμεις του καλού, οι οποίες φυσικά δεν μπορούν να αντέξουν αυτή η κατάσταση και έτσι αποφασίζουν να λάβουν δράση. Ο ήρωας της ιστορίας μας είναι ένας νίντζα μαχητής, ο οποίος πρέπει να περάσει μέσα από 6 εχθρικές γραμμές που είναι γεμάτες από εχθρούς, ώστε να φτάσει τέλος αντιμέτωπος με τον Μπάντζερ. Αυτοπροσώπος. Ο Μπάγκλερ είναι το όνομα του τυράννου. Ο ήρωας μας ξεκινάει την αποστολή του οπλισμένος με μαχαίρια, τα οποία μπορεί να σκοτώσει αντιπάλους που έρχονται σε κοντινή απόσταση και ένα περιορισμένο αριθμό από σούρικενς, τα οποία μπορεί να αυξήσει το πεδίο δράσης του. Όμως, όπως είπαμε, ο αριθμός των σούρικενς είναι περιορισμένος, οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Μπορείτε όμως να αυξήσετε το απόθεμά σας αν σκοτώσετε κάποιους συγκεκριμένους κακούς. Η αποστολή σας χωρίζεται σε 6 επίπεδα. Τα επίπεδα σκρολάρουν από δεξιά προς τα αριστερά και είναι αρκετά μεγάλα, σαν αποζημίωση για το χρόνο που περιμένατε να φορτώσετε το επόμενο level. Όταν έχετε έκδοση για κασέτα και είναι γεμάτα από απλούς κακούς, κακούς που σας πυροβολούν και κάποιους άλλους που πηδάνε πάνω σας. Αυτοί αυξάνουν το σούρικεν σας και βέβαια τους σκοτώνετε. Φυσικά υπάρχουν και μεγάλοι κακοί που δεν εμφανίζονται όμως μόνο στο τέλος του level, αλλά μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε μέσα στο παιχνίδι. Η κακή αυτή είναι μια γιγαντιά αράχνη, μια γυναίκα νίντζα, ένα μεταλλικό χέρι, ένα όν που εκτοξεύει φωτιά, νυχτερίδες, ρομπότ που σας πυροβολούν με lasers, ένα γιγαντιαίο τάγκ και τέλος ο ίδιος ο Μπάγκλερ. Οι κακοί αυτοί δεν αντιμετωπίζονται εύκολα και κάποιοι από αυτούς μάλιστα δεν είναι δυνατόν να καταστραφούν
πρέπει να κάνετε υπομονή ώσπου να βαρεθούν και να φύγουν. Τα background γραφικά του παιχνιδιού είναι πολύ καλά και με αρκετή λεπτομέρεια. Το scrolling είναι πάρα πολύ καμαλό και τα sprites αρκετά καλά. Αν και θα ήταν καλό να είχαν περισσότερη λεπτομέρεια. Ο ήχος είναι σε αρκετά καλά επίπεδα και το gameplay το ίδιο. Λίγη ποικιλία όμως παραπάνω δεν θα βλέπετε. Μια και τα levels είναι πολύ μεγάλα και ένα, από ένα σημείο και πέρα γίνονται μονότονα. Αν είστε φίλος του είδους, τότε το Ninja Warriors θα κρατήσει το ενδιαφέρον σας. Το είδαμε σε Commodore. Δεύτερο σχόλιο, ποικιλία των sprites είναι βασικό χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα του παιχνιδιού. Κατά τα άλλα, τίποτε το αξιοσημείωτο, εκτός από τα γνωστά και τετριμένα, τα οποία όμως είναι ό,τι πρέπει για τους οπαδούς του είδους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα μετά το Shinobi, κουκουλωθείτε μέχρι τη μύτη και ξεκινήστε. Γραφικά 7,9, ανημέσων 8,6, ήχος 7,7, ευκολία χειρισμό 8,1, αντοχή στο χρόνο 8,3 και γενικά 8,2. Fallen Angel, ένα παιχνίδι της Screen 7. Το να έχεις έναν αδερφό είναι οπωσδήποτε αρκετά ωραίο, ωστόσο το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μεγάλα δράματα, ειδικότερα αν ο αδερφός σου είναι αστυνομικός, ειδικότερα αν σκοτωθεί την ώρα της υπηρεσίας του από έναν ναρκωμανή. Είναι μετά δυνατόν να μην καταπαρατήσεις τη δουλειά σου για να βρεις ποιος σκότωσε το αδερφάκι σου? Κάπως έτσι, μάλλον ακριβώς έτσι είναι η ιστορία του Fallen Angel. Ο αδερφός του, γνωστός και σαν πράσινο μπερέ, σκοτώθηκε από έναν ναρκωμανή. Από τότε Fallen Angel γυρίζει στο μετρό φορώντας τον μπερέ του αδερφού του και προσπαθεί να ανακαλύψει το φωνιά. Τυχαία ανακαλύπτει ένα δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών και προσπαθεί να το εξαθρώσει. Σε αυτό το σημείο αναλαμβάνετε εσείς το ρόλο του. Τριγυρνάτε μέσα στα τρένα και τους σταθμούς του υπογείου σιδηρόδρομου και αντιμετωπίζετε τους διάφορους συμμορίτες που συναντάτε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που σας τυπούν, μερικοί από αυτούς μάλιστα δεν φαίνονται καθόλου το ότι είναι κακοποιοί, αφού φορούν κουστούμι και κρατούν ομπρέλα. Έχετε στη διάθεσή σας αρκετές κινήσεις για να τους αντιμετωπίσετε. Θα πρέπει όμως να είστε πολύ γρήγορος και αυτό γιατί οι αντίπαλοι έρχονται από όλες τις μεριές. Τα γραφικά του παιχνιδιού είναι κάτι λιγότερο από βαρετά. Είναι βέβαια καλώς σχεδιασμένα, αλλά από ό,τι βλέπετε η πρώτη πίστα επαναλαμβάνεται και στις άλλες με διαφορετικούς ιδιασμούς. Η επιλογή των χρωμάτων είναι αρκετά καλή, αλλά της λείπει η ποικιλία. Το gameplay τώρα θα σας αρέσει να στέκεστε στο κέντρο της πίστας και να δένετε κακούς που σας έρχονται από παντού. Έχει καλώς, αλλιώς μάλλον θα βαρεθείτε. Από το παιχνίδι λείπουν αυτά που ονομάζουμε εναλλασσόμενες παραστάσεις, αφού κινείται όλο και πιο στο ίδιο μοτίβο. Αν το Fallen Angel ήταν η πρώτη κυκλοφορία της σειράς τέτοιων παιχνιδιών, θα ήταν πολύ πετυχημένο. Όμως δεν είναι. Και επιπροσθέτως δεν μας προσφέρει τίποτα καινούργιο, χωρίς να είναι άσχημο. Το είδαμε σε Amiga. Δεύτερο σχόλιο, λοιπόν, δεν είναι η κατάσταση αυτή, αγαπητοί αναγνώστες, να παίρνεις το τρένο για να πας ήσυχος στο σπιτάκι σου και ξαφνικά να βλέπεις ένα τύπο με πράσινο μπερέ να τσακίζει μερικούς άλλους. Ωστόσο το Fallen Angel είναι ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Το ερώτημα είναι ως πότε θα παίζουμε παιχνίδια τύπου Double Dragon. Γραφικά 7,9, ήχος 8, σχεδιασμός σκηνικό 8,3, γενική εντύπωση 8,1. Και τελευταίο παιχνίδι στο Sogod Review είναι το Myth, The System 3. Και μέσα στο γενικό χάος, οι οικολογικές καταστροφές, οι επαναστάσεις και τα άλλα γεγονότα που συμβαίνουν στον πλανήτη μας αυτόν τον καιρό, υπάρχει κάποιος που ισχυρίζεται ότι ξέρει την αιτία όλων των κακών. Πρόκειται για τη System 3. Οι υπεύθυνοι της υποστηρίζουν ότι για όλα αυτά φταίει ένας κακός θεός της αρχαίας μυθολογίας, ονόματι Dameron, ο οποίος μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα έχει ξεκαθαρίσει όλους τους λογαριασμούς του με το ανθρώπινο γένος. Με άλλα λόγια, ο κύριος Dameron δεν ανέρχεται να είναι αναπληρωματικός θεός. Το ωραίο είναι ότι σε όλα αυτά πάλι είστε ανακατεμένοι εσείς. Η πρόσφατη μετάφραση των παπύρων με τους χρησμούς, η οποία βρέθηκε στον τάφο των βασιλέων της μυθικής Φλοπηγίας, αναφέρει καθαρά τον άνθρωπο που θα αναλάβει τη δύσκολη αποστολή της ανατροπής του τρομοκράτη Θεού και το όνομα αυτού Χρήστης και θα διαβάζει έντυπον για Home Micros και η προφητεία πρέπει να παληθευτεί. Ξεκινάτε λοιπόν προσπαθώντας να αλλάξετε το ρου της ιστορίας και να επαναφέρετε στο παρελθόν έτσι όπως ήταν πριν επέμβει ο Dameron. Θα πρέπει να δώσετε μάχη με το παρόν, για το παρόν και το μέλλον αν θέλετε να είναι ρόδινο και να δείτε ποιο επιτέλους θα είναι το home του 2000. Αυτό που σας περιμένει είναι μια στρατιά από άγρια τέρατα που παραμονεύουν στις θύρες του χρόνου.
4 χρονοπεριοχές θα πρέπει να εξερευνήσετε. Η πρώτη είναι η αρχαία Ελλάδα. Μπαίνετε στα άδεια του κάτω κόσμου, αντιμετωπίζετε σκελετούς, όρνια και ιερηνίες. Το μόνο σας όπλο είναι αρχικά η γροθιά σας, μέχρι να βρείτε κάποιο σπαθί και σκοπό σας να εξοντώσετε την πολυκέφαλη ύδρα. Αν βρείτε κάποιο άλλο όπλο, θα μπορέσετε να νικήσετε τη μάχη με τη Γοργόνα. Εάν όλα πάνε καλά, θα τρέξετε μέσα στον χρόνο μέχρι την εποχή των Vikings, όπου σας περιμένουν καλικάτζαροι, ξωτικά και ένας αθάνατος δράκος, ο οποίος όμως δεν είναι στο τέλος. Το τέλος της πίστας είναι μάλλον το δικό σας. Είναι ο φοβερός Θόρ, ο θεός του κεραυνού, αυτοπροσώπος. Εάν νίκει, τότε γρήγορα στην Αίγυπτο. Μπαίνετε στην πυραμίδα, βρίσκεται στο μάτι της Ατούμα, περνάτε άθικτο στις παγίδες, ένας λόγος είναι δεν είμαστε Ιντιάνα Τζόουνς, και βάζετε τον Φαραώ του Τουταγχαμών στη θέση του. Κάπου εδώ είστε έτοιμος για την τελική αναμέτρηση με τον Ντάμερον. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένα ατμοσφαιρικό παιχνίδι με υπόθεση δράση, πολύ καλά γραφικά, αλλά ακόμα αιωότερο animation. Παράξενο το γεγονός ότι το Myth κυκλοφορεί αμέσως μετά από ένα άλλο παιχνίδι της εταιρείας, το Tasker. Όμως με το Myth η System 3 πήρε τις κριτικές με το μέρος της. Να σταθώ ξανά στο animation. Οι κινήσεις του ήρωά σας και των τεράτων είναι σίγουρα αποτέλεσμα πολλής μελέτης και γραφικής δουλειάς, τουλάχιστον στον Commodore όπου παίξαμε το παιχνίδι. Για την ακρίβεια, το παιχνίδι είναι beat'em up arcade adventure, άρα πολύ εθιστικό και θα σας κρατήσει απασχολημένους για καιρό. Μπράβο στη System 3, η οποία μετά από αρκετό καιρό επαναφέρει το arcade adventure στη μόδα. Το είδαμε σε Commodore. Δεύτερο σχόλιο του Παυλή, δεν μπορώ να πω ότι με τρόμαξαν τα τέρατα του Myth. Μπροστά στην αθάνατη κακία τους, τι να κάνει ένας θνητός. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί αν κατορθώσετε να ορθοποδήσετε μετά τα πανωτά game overs, τότε το Myth θα σας αρέσει, αν το κατορθώσετε. Γραφικά 9,1, ήχος 7,8, αντοχή στο χρόνο 9,5, γενικά 9,4. Άλλο ένα παιχνίδι εδώ από την Ocean του Case HQ. Software Boutique με τα παιχνιδάκια για παραγγελία. Και ένα άλλο παιχνίδι της Ocean, το στο Special Review, το F29 Red Aliator. 21ος αιώνας, οι κυβερνήσεις του πλανήτη Γη, παρόλες τις προσπάθειες τους, δεν κατάφεραν να αποφύγουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευτυχώς δεν χρησιμοποιούνται πυρηνικά όπλα και οι μάχες διεξάγονται με σημαντικούς εξοπλισμούς. Φυσικά χρησιμοποιούνται όλα τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα στον τομέα των όπλων. Στον αέρα υπάρχουν οι καλύτεροι πιλότοι και εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ψυχραιμία. Φυσικά εσείς είστε ένας από αυτούς. Κάπως έτσι, όσαν σας βάζει το πνεύμα του F29 Retaliator, η εταιρεία αυτή δεν είχε βγάλει μέχρι τώρα κανένα flight simulator. Οφείλουμε όμως να ομολογήσουμε ότι το debut το της στο χώρο αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό. Έτσι, μέχρι τώρα είχαμε το Falcon F-16, το F-16 Combat Pilot, το F-18 Interceptor, το F-15 Strike Eagle και γενικώς όλα τα F. Άλλο ένα F λοιπόν να σκεφτεί κάποιος. Με όλα αυτά τα παιχνίδια που υπάρχουν στο χώρο των Air Combat Simulators, θα πρέπει για να επιβιώσει κάποιο καινούριο να είναι πολύ καλό. Πιστεύουμε ωστόσο το F-29 Retaliator έχει τα φώτα να καταφέρει κάτι τέτοιο. Προχωρούμε λοιπόν κάνα 2 δεκαετίες μπροστά για να δούμε πώς θα αισθάνονται οι πιλότοι μαχητικών αεροπλάνων τότε. Τα αεροπλάνα λοιπόν. Αν και το παιχνίδι ονομάζεται F-29 Retaliator, υπάρχει άλλο ένα αεροπλάνο στο παιχνίδι. Πρόκειται για το Lockheed F-22 Advanced Tactical Fighter. Και τα δύο αεροσκάφη είναι τελευταίας τεχνολογίας και κουβολούν επάνω τους μερικά από τα πιο σύγχρονα διαμάντια της πανάρχιας τέχνης του πολέμου. Ας αρχίσουμε με το Grandman F-19 Multi-Role Fighter, το οποίο πηγαίνει λίγο γρηγορότερα από το αυτοκίνητο του μπαμπά σας. Ακόμα και με full φορτίο πιάνει τα 1,5 Mach και χωρίς να χρησιμοποιεί το afterburner του. Πετάει αρκετά ψηλά και φτάνει τα 70.000 πόδια, οπότε δεν σας συνιστούμε να πηδήξετε πριν σιγουρευτείτε ότι το αλεξίπτωτό σας θα λειτουργήσει όταν θελήσετε. Αλήθεια, ξέρετε τι ταχύτητες πιάνει ένας άνθρωπος 65 κιλών όταν πέφτει με ελεύθερη πτώση των 70.000 πόδια? Είναι, λένε, καλή μέθοδος αδυνατίσματος. Αυτή ειδικά δε όταν φτάσει στο έδαφος είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, το F-29 είναι εξοπλισμένο με μερικά δύσκολα συστήματα για να μην το πιάνουν τα αντίπαλα ραντάρ και μπορεί να σηκώσει αρκετά καλά πυρομαχικά και air-to-air surface πυράβλων. Είναι ευέλικτο και τόσο απλό στη χρήση του που οι πιλότοι οι οποίοι θα πετάξουν με αυτό παίρνουν ειδικές εξετάσεις στο γυμνάσιο και η γυμνάσια.
θα πρέπει να αισθάνονται πάντως αρκετά όμορφα όταν οδηγούν το ένα αεροπλάνο αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το F-22 τώρα πηγαίνει και αυτό γρηγορότερα από το αυτοκίνητο του μπαμπά σας. Αφήστε που είναι πιο οικονομικό, μπορεί να πετάξει από 720-900 μίλια, από 1000 έως 1400 περίπου χιλιόμετρα, χωρίς να χρειαστεί ανεφοδιασμό. Ανεπίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι καίει 3 το χιλιόμετρο. Οικονομία, έτσι, μόνο που το 3 είναι χιλιάρικα. Το αεροσκάφος διαθέτει μηχανές Pratt & Whitney XF-119, οι οποίες μπορούν εκτός από επιτεχνητήρες να χρησιμεύσουν και σαν φρένα. Επίσης, είναι ανεφοδιασμένο με μερικά on-board computers που το κάνουν αρκετά pilot-friendly. Χωρίς όμως τους υπολογιστές αυτούς θα ήταν αρκετά δύσκολο, για να μην πούμε αδύνατο, να κυβερνήσει κανείς ένα τέτοιο τέρας. Τα οπλικά συστήματα. Ως γνωστόν, υπολογιστής χωρίς οθόνη δεν είναι τίποτα. Σύμφωνα με τη λογική, σε αεροσκάφος χωρίς όπλα είναι και αυτό τίποτα. Το F-29 Λεταλία τώρα σας επιτρέπει να εφοδιαστείτε με μερικά από τα ισχυρότερα αμυντικά συστήματα και μερικά από τα δυνατότερα όπλα. Τα εφόδια σας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: πύραυλο αέρος-αέρος. AM Firebolt πρόκειται για ένα από τους καλύτερους επιθετικούς πυράβλους που μπορεί να χτυπήσει στόχο σε απόσταση μέχρι και 130 μίλια, αναπτύσσει ταχύτητες μέχρι και 5 Mach και οι ειδικοί παρατηρητές λένε ότι είναι ένας από τους τελειότερους Seek and Destroy πυράβλους που υπάρχουν. AM9MR Sidewinder, ένας καλός κυρίως και άλλος καλός κύριος και αυτός, είναι ο καλύτερος και ο πιο εξελιγμένος πύραυλος οικογένειας του Sidewinders. Διαθέτει ενσωματωμένο υπέρυθρο ανιχνευτή και μπορεί να χτυπήσει στόχο σε απόσταση μέχρι και 11 μίλια. Αναπτύσσει ταχύτητες μέχρι και 3 Mach. Backwinder 9X μπαίνει στο κάτω μέρος του αεροσκάφους και μπορεί να χτυπήσει μόνο κοντινότερους στόχους. Εκτείνα δράση του είναι μέχρι 6 μίλια και ταχύτητα του μέχρι 3 Mach. Πύραυλοι αέρους εδάφους. MRASM Cruise Missile, ίσως ισχυρότερος air to surface πύραυλος που υπάρχει, μετά την εκτόξευσή του πετάει πάνω από στόχο και εκτοξεύει με τη σειρά του μικρότερες βόμβες που καταστρέφουν το στόχο. Λόγω του ότι μπορεί να πλήξει στόχο σε απόσταση μέχρι 370 μίλια, χρειάζεται λίγη προσοχή στην σκόπευση. Τρέχει μέχρι 650 μίλια την ώρα, περίπου 1000 Mach. ASALM, η λέξη αποτελείται από αρχικά του σημαίνου Advanced Strategic Air Lockheed Μίσιλ, είναι ικανός να πλήξει οποιαδήποτε μορφή υπήγειου στόχου, όλα αυτά απόσταση μέχρι και 700 μίλια, τρέχοντας με ταχύτητες ανάμεσα 3,5 με 4,5 Mach. SCSW, Conventional Stand of Weapon, αυτό σημαίνει τα παραπάνω αρχικά, είναι ένας πύραυλος που μπορεί να ξεχωρίσει ένα τάγκ από ένα φορτηγό, μεταφέρει 20 υποπυράβλους, τους οποίους μπορεί να εκτοξεύσει ξεχωριστά ή όλους μαζί. Σε κάποιους στόχους μπορεί να φτάσει στον προορισμό του. Η ακτίνα δράσης που φτάνει τα 30 μίλια και η ταχύτητά του 1,1 Mach. Εκτός όμως από τα παραπάνω όπλα, το παιχνίδι μας δίνει δυνατότητα να εφοδιαστείτε με πυράβλους MRASM AGM 109K ή με ASLAM BDM. Φυσικά δεν λείπουν και τα απαραίτητα περιβόλα για τις δύσκολες μέρες. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα περί πλεονεξίας. Τι σημαίνει αυτό? Τα αεροσκάφη, όσο σύγχρονα και αν είναι και όσο δυνατούς κινητήρες και να έχουν, με το βάρος γίνονται κάπως δυσκίνητα και μπορεί το F-29 σας να είναι ό,τι πιο ευκίνητο πετάει αυτή τη στιγμή. Μα δεν ξέρω όμως τι μπορείτε να κάνετε με ένα MiG-29, ελαφρύτερο κατά περί μερικές εκατοντάδες κιλά. Κολλημένο στην ουρά σας. Θέλω να καταλήξω ότι σε κάθε αποστολή απαιτείται διαφορετικό εξοπλισμό. Πριν ξεκινήσετε, ζυγίστε την κατάσταση και πάρτε μαζί σας όποια όπλα κρίνεται απολύτως απαραίτητα, με κάποιο περιθώριο προς τα πάνω βέβαια ή τίποτα άλλο. Μην ξεχνάτε όμως πως οι βετεράνοι πιλότοι σε επικίνδυνες στιγμές δεν διστάζουν να πετάξουν να χρησιμοποιεί το οπλισμό προκειμένου να αποκτήσουν ευκινησία. Να πούμε όμως και δύο λόγια για την αμυντικό σύστημα που σας δίνει το Retaliator. Το αεροσκάφος σας λοιπόν μπορεί να μπει σε Stealth Mode για να ξεγελάσει τα εχθρικά ραντάρ και μπορεί να φτάσει στο μέγιστο της ταχύτητάς του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό σας δίνει τη πλεονέκτημα μπορείτε με μια απότομη επιτάχυση να βγείτε από την πορεία κάποιου πυράβλου ή να κάνετε ένα πολύ γρήγορο ελιγμό για να βρεθείτε πίσω από κάποιον αντίπαλο. Φυσικά υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα συστήματα που χρησιμοποιήσαμε όταν ήμασταν μικροί.
τσαφς, φλερς, προειδοποιήσεις για το αν έρχεται πύραυλος και γενικά οποιοδήποτε μπορεί να σας ειδοποιήσει έγκαιρα για τον κίνδυνο. Τα σενάρια. Για να μην βαρεθείτε, το 29 δαλίατρο σας έχει αρκετά διαφορετικά πράγματα να κάνετε. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος εξελίσσεται κατά το παιχνίδι σε 3 διαφορετικά μέτωπα σε όλο τον κόσμο, ενώ υπάρχει και ένα τέταρτο για να εξασκηθείτε. Αριζόνα. Εδώ βρίσκεται το πεδίο βολής της Αμερικάνικης αεροπορίας. 1000 τετραγωνικά μίλια έρημης καυτής έκτασης που μπορείτε να εξασκηθείτε άνετα. Υπάρχουν τηλεκαθινόμενα οχήματα, κινητοί στόχοι και εικονικές πετρελοπηγές ή στρατόπεδα πάνω στα οποία μπορείτε να προβάλλετε τι να κάνετε στους πυράβλους. Σε αυτό το στάδιο έχετε άπειρα όπλα και οι αντίπαλοι σας δεν ανταποδίδουν τα πυρά. Middle East. Εδώ θα πρέπει να υποστηρίξετε τα στρέμματα ενός φιλικού μεσοανατολικού κράτους. Η μάχη εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Υπάρχουν σκληρές μάχες πυροβολικού στα νοτιοδυτικά και συγκρούσεις στρατευμάτων στα νοτιοανατολικά. Αν και το κράτος που υποστηρίζεται υπερέχει αριθμητικά σε στρατεύματα, φαίνεται πως δεν έχει τους κατάλληλους ηγέτες και έτσι βρίσκεται στη θέση του ιτημένου. Για να φέρετε σε πέρα στην αποστολή αυτή, θα πρέπει να καταρρύψετε 3 εχθρικά αεροσκάφη για κάθε δικό σας που πέφτει. Pacific Ocean. Αν είστε φίλος της θάλασσας, τότε το σενάριο αυτό θα σας αρέσει. Η ιστορία έχει ως εξής. Τα ηφαιστειογενή νησιά Solomons παράγουν πετρέλαιο και καύσιμα ζωτικής σημασίας για τα στρατεύματά σας. Ταυτόχρονα αποτελούν και το μόνο λιμάνι, άρα και σταθμό εφοδιασμού σε ακτίνα χιλιών μιλίων. Στο νησί υπάρχει μια μικρή αεροπορική μονάδα που το υπερασπίζει. Ο εχθρός τώρα έχει κάνει ναυτικό αποκλεισμό στο νησί, αποκόβοντας τις επικοινωνίες και επιπλέον ετοιμάζεται να κάνει απόφαση και να καταλάβει τα νησιά. Εσείς βρίσκεστε, ανήκετε στην αεροπορική δύναμη υπό τις διαταγές του JF Kennedy που πηγαίνει στο νησί. Σκοπός σας είναι να διασπάσετε τον αποκλεισμό και να προσφέρετε κάλυψη στις ναυτικές δυνάμεις που φέρνουν βοήθεια στα νησιά. Europe. Εδώ είναι που γίνεται το μεγάλο πανηγύρι. Όλες οι πόλεις, τα μεγάλα εργοστάσια, τα αεροδρόμια και οι πετρελοπηγές δέχονται επίθεση. Κοντά στα σύνορα παρατηρείται συγκέντρωση μεγάλων εχθρικών δυνάμεων, 9.000 τάγκς και 3 εκατομμύρια στρατιώτες. Αναμένεται να γίνει μεγάλη επίθεση για να χτυπηθούν κέρυοι στόχοι κοντά στα σύνορα. Ενώ παράλληλα θα υπάρχει και αεροπορική υποστήριξη. Η αποστολή σας εδώ είναι να δημιουργήσετε ρήγματα στις εχθρικές γραμμές. Αν δεν τα καταφέρετε, κινδυνεύουν 3 μεγάλες βιομηχανικές περιοχές σας. Αυτά είναι τα 4 σενάρια. Υπάρχει βέβαια και ένα 5ο, Zulu Alert, το οποίο γέρνει περισσότερο προς τον τομέα των practice. Πρόκειται για το καθαρά arcade μέρος του παιχνιδιού. Αν το διαλέξετε, βρίσκεστε στον αέρα με άπειρα πυρομαχικά και άπειρα minks στην ουρά σας να θέλουν να σας καταρρύψουν. Στο παιχνίδι τώρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε μόλις φορτώσετε το παιχνίδι είναι να δώσετε το όνομά σας. Το F29 Retaliator, όπως σε κάθε Air Combat Simulator που σέβεται τον εαυτό του, σώζει σε δίσκο την πρόοδό σας. Κατόπιν διαλέγετε το αεροπλάνο με το οποίο θα πετάξετε F22 ή F29 και το επίπεδο δυσκολίας. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς η πρόοδό σας δεν φαίνεται από το στρατιωτικό βαθμό σας, ο οποίος μπορεί να είναι από First Lieutenant μέχρι Colonel, που παίζει αποκλειστικά τον ρόλο του επίπεδου δυσκολίας. Όσο ψηλότερο στρατιωτικό βαθμό διαλέγετε, τόσο πιο δύσκολη είναι η αποστολή σας. Όπως είδαμε και παραπάνω, το παιχνίδι χωρίζεται σε σενάρια, καθένα από τα περιλαμβάνει επιμερούς αποστολές, η μία δυσκολότερη από την άλλη. Η ιδέα εδώ είναι να αναλαμβάνετε δυσκολότερες δουλειές όσο προχωράει ο πόλεμος, αλλά και όσο ανεβαίνει το επίπεδό σας. Συνολικά το παιχνίδι πρέπει να έχει γύρω στις 99 αποστολές, τις περισσότερες δηλαδή που υπάρχουν σε Air Combat Simulator. Μπορείτε βέβαια να πάτε να κατευθείαν σε κάποια δύσκολη, αλλά δεν θα σας το συμβολεύω. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωριστείτε με το παιχνίδι είναι να αρχίσετε με το σενάριο Pacific Ocean. Εδώ οι αποστολές σας δεν είναι τόσο απαιτητικές και μπορείτε να μπείτε σιγά σιγά στο πνεύμα του παιχνιδιού. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, θα δούμε δύο από αυτές. Η πρώτη σας πληροφορεί ότι ο Λεωνίδ Μπλεζνιέβ εθεάθη πάνω σε ένα κατασκοπευτικό πλοίο. Εκείνο που πρέπει να κάνετε είναι να βυθίσετε το πλοίο αυτό. Στη δεύτερη αποστολή πρέπει να προσφέρετε αεροπορική κάλυψη στις ναυτικές δυνάμεις που χτυπούν εχθρικά πλοία, τα οποία έχουν βυθίσει 3 δικά σας. Απλά πραγματάκια δηλαδή, μόλις διαλέξετε την αποστολή σας, φτάνει η ώρα να πλήσετε το αεροσκάφο σας. Σας επισημάνω και πάλι, να μην πάρετε παραπάνω όπλα από όσα πρέπει. Όταν ξεμπερδέψετε με αυτό, είναι ώρα να κάνετε την προσευχή σας. Φορέστε τη μάσκες και μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας
φημισμένα σάντουιτς που ετοιμάζει η μαμά σας. Η πρόοδος σας σώζεται στο εκατάλληλο αρχείο και το παιχνίδι δεν σας λέει game over παρά μόνο αν σκοτωθείτε ή αν αποσυρθείτε από την ενεργό δράση. Ιώσαν καταλαβαίνοντας ότι δεν είναι όλοι οι παίκτες υποψήφοι για σχολή κάρων, έφτιαξε το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να είστε φοβερός πιλότος για να κυβερνήσετε το αεροσκάφος. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μάθετε καλά τα πλήκτρα που ελέγχουν τις διάφορες λειτουργίες και είναι αρκετά. Τρία κονσόλ monitors σας δίνουν την απαραίτητα δεδομένα που χρειάζεται για να ξέρετε την πορεία της αποστολής σας. Φυσικά υπάρχουν και τα απαραίτητα οι χάρτες. Τα γραφικά και ο έλεγχος. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει κανείς σε έναν εξομοιωτή και ιδιαίτερα εξομοιωτή πτήσης είναι να υπάρχει πιστικός έλεγχος. Το δεύτερο που κοιτάει είναι τα γραφικά. Τα δύο αυτά μαζί, σύν το σενάριο φυσικά, φτιάχνουν το βαθμό της ρεαλιστικότητας του παιχνιδιού. Σε όλους τους παραπάνω τομείς, το F29 Ρεταλίαδρο τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αρχίζοντας από τα γραφικά, υπάρχουν πολλά πράγματα να δει κανείς. Τόσα πολλά που άνετα ξεχνάει σημαντικότερα πράγματα και βρίσκεται πολύ συχνά μπροστά στο game over. Για το cockpit του αεροσκάφους δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα αφού είναι πολύ λεπτομερές. Το μεγαλύτερο hit του παιχνιδιού όμως, εδώ και εδώ το Ρεταλίατρο είναι κορυφή, είναι τα εξωτερικά γραφικά. Υπάρχουν πλοία, πόλεις, γέφυρες, βουνά στην έρημο, νησιά, πετρελοπηγές και πολλά άλλα όμορφα πραγματάκια. Είναι σίγουρο πως θα περάσετε αρκετές ώρες μόλις το πρωτοπάρετε το παιχνίδι παίζοντας το Zulu Alert ή πυροβολώντας τους στόχους στο πεδίο βορείς στην Αριζόνα. Υπάρχουν όλα τα αξεσουάρα που έχουμε συνηθίσει και τέτοια παιχνίδια και σε τέτοια παιχνίδια και μπορείτε να δείτε τη δράση ακόμη και από μια κάμερα τοποθετημένη έξω από το αεροσκάφος ή το Satellite View. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απολαύσετε την πραγματικά τέλεια κίνηση των 3D γραφικών που υπάρχουν στο παιχνίδι. Η κίνηση είναι λίγο γρηγορότερη στην έκδοση για τον Atari, μόνο που τα γραφικά είναι λιγότερο λεπτομερή. Ο ήχος είναι και αυτός αρκετά καλός, ιδιαίτερα στο συσκευαστικό κομμάτι. 80.000 δίσκοι. Όσον αφορά το control τώρα, μπορείτε να ελέγξετε το αεροσκάφο σας με joystick, ποντίκι αλλά και πλήθρα. Το control είναι αρκετά αξιόπιστο και σας δίνει πολύ καλή αίσθηση τις δύσκολες στιγμές των αερομαχιών. Στον επίλογο τώρα, η Ocean δεν έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα κανένα flight simulator, αν βέβαια εξαιρέσουμε το Top Gun όσο simulator μπορεί να είναι. Γενικότερα είναι γνωστή περισσότερο στον τομέα των arcades παρά σε αυτό των εξομοιωτών. Ωστόσο το ντεμπούτο της στο χώρο είναι αρκετά εντυπωσιακό. Αν και όπως είπαμε μπορεί να περάσετε αρκετές ώρες αντιμετωπίζοντας το F29 σε ένα arcade, η ρεαλιστικότητά του μπορεί να διαπιστώσετε μόνο να παίξετε με αποστολές και τις φέρετε σε πέρας. Ίσως να αναρωτηθείτε τι είναι εκείνο που κάνει το παιχνίδι τόσο καλό. Η απάντηση είναι απλή. Το F29 συνδυάζει τα καλά στοιχεία όλων των μέχρι τώρα καλών Air Combat Simulator και είναι πιο εξελιγμένο στον τομέα των γραφικών. Αν παρατηρήσετε το αεροσκάφο σας και δείτε τα πόσα πολύγωνα είναι σχεδιασμένα και τις καταπληκτικές σκιές τους, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αρκετά θα σας αρέσει και το Milot που είναι πολύ λεπτομεριακό και λέει πολλά πράγματα πέρα από το παιχνίδι. Θα το βρείτε πολύ βοηθητικό. Αυτά λοιπόν, αν και δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι ο Ρεταλίατορ αφήνει σε κάποιο σημείο πολύ πίσω τους άλλους Air Combat Simulators, ωστόσο σίγουρα είναι καλύτερό τους. Αν είστε φίλος των τέτοιων παιχνιδιών, θα το αγαπήσετε και μπορείτε επίσης να το κάνετε δώρο στον Κώστα Βασιλάκη που δεν του αρέσουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Αν δεν είστε φίλος των Air Combat Simulators, αφενός μεν δεν θα πρέπει να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, αφετέρου δε καλά κάνετε να γίνετε. Παρακάτω βλέπουμε διαφήμιση και περνάμε στο top 20 για το μήνα Ιανουάριο. Robocop νούμερο 1, 2 Bubble Bubble, 3 Kickoff, 4 Basket Master, 5 Operation Wolf, 6 Dragon Ninja, 7 Swick. Ακολουθούν Silgor, Batman, Target Renegade, Pac-Mania, Tetris, Renegade 3, License to Kill, The New Zealand Story, Match Day 2, Carnov, Captain Blood, Mata Hari και Shinobi. Το attachment που βλέπουμε εδώ πέρα με μια ματιά. Εδώ έχουμε το Peplo Saturday για τα 8 bit, η αναμενόμενη 8 bits έκδοση του γαλλικού hit στα 16 bits. Το gameplay έχει διατηρηθεί στο ακέραιο, τα γραφικά και ο ήχος όμως δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Επίσης το multi-load της tape versions είναι ελαφρώς εκνευριστικό. Γραφικά 7,2, ήχος 7,5, ευκολύθυρισμό 6,9, γενικά 7,1.
κορσάριος. Κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι Ισπανοί από κουρσάρους, αλλά μάλλον δεν συμβαίνει το ίδιο στα παιχνίδια. Έτσι το κορσάριος είναι ένα μάλλον μέτριο ως κακό παιχνίδι που τύποι χτυπήστε τους αντιπάλους μέχρι θανάτου χωρίς να σας εξοντώσουν με λίγες κινήσεις και μέτριο gameplay. Γραφικά 5,7, ήχος 6,3, ευκολία χειρισμό 6,5, γενικά 6. Operations Gunship. Πετάξτε με το ελικόπτερό σας πάνω από τις εχθρικές καταστάσεις και σώστε τους φυλακισμένους. Παράλληλα διαλύστε ό,τις εγκαταστάσεις των εχθρών μπορείτε και μείνετε ζωντανοί. Ομαρό scrolling, καλά sprites και γραφικά μαζί με αρκετά καλό gameplay κάνουν το παιχνίδι άξιο προσοχής. Γραφικά 7,9, ήχος 5,9, ευκολία χειρισμό 8,3, γενικά 8. Pulsoid, Mastertronic φαίνεται να έχει διαθέσει και πολύ φαντασία αφού ξέταψε την ιδέα του Arkanoid για να φτιάξει άλλο ένα παιχνίδι τέτοιου τύπου. Το έχουμε δει όλο και σε άλλες εκδόσεις, αλλά παρόλα αυτά είναι αρκετά όμορφο και θυστικό. Γραφικά 7,3, ήχος 7,1, ευκολή χειρισμό 8,4, γενικά 7,9. Jet Story. Αν έχετε παίξει ένα από τα Cybernoid, Cybernoid 2 Task Force, τότε έχετε παίξει μια έκδοση του Jet Story με καλύτερα γραφικά, ήχο, gameplay. Επίσης τα χρώματα που εμφανίζει στην οθόνη είναι μάλλον αντιαισθησιακά παρά όμορφα. Γραφικά 5,5, ήχος 6,1, ευκολία χειρισμού 5,2, γενικά 5,5. Drazen Petrovic Basketball. Άλλο ένα αθλητικό παιχνίδι με το όνομα κάποιου γνωστού αστέρα. Βλέπετε το γήπεδο από πάνω και προσπαθείτε φυσικά να κερδίσετε τον αντίπαλό σας. Καλά γραφικά και ήχος, ενώ το gameplay έχει ενδιαφέρον μέχρι να δείτε τη θέση από όπου μπορείτε να βάλετε τρίποντο. Γραφικά 7,7, ήχος 7,5, ευκολία χειρισμού 7,9, γενικά 7,7. Gary Lineker's Hot Shots. Το τρίτο κατά σειρά Gary Lineker παιχνίδι από την Gremlin Graphics πρόκειται για ένα football simulator με όλα τα κλασικά options, επιλογή ομάδας, ένας ή δύο παίκτες κτλ. Διαθέτει πλάγια shoot, corner, out, foul, κίτρινες και κούκκινες κάρτες και φυσικά goal. Έχουμε δει όμως και καλύτερα. Γραφικά 6,8, ήχος 7,3, ευκολία χειρισμού 7, γενικά 7. Lee Enfield Space Ace. Άλλο ένα Operation Wolf Clone από την Infogrames αυτή τη φορά. Είστε μπροστά σε μια πίστα που σκρολάρει προς 8 κατευθύνσεις και κάπως αυτήν εμφανίζεται ένας κακός. Σκοτώστε τον πριν σας πυροβολήσει και συνεχίζετε με την επόμενη. Λίγο περισσότερο ποικιλία δεν θα βλέπετε. Γραφικά 6,3, ήχος 5,7, ευκολή χειρισμού 6,5, γενικά 6,2. Gunplay Championship. Να και ένα παιχνίδι που δεν θα έπρεπε να έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Ανύπαρκτα sprites, απαράδεκτα γραφικά, μηδέν ήχος και gameplay. Για την ιστορία υποτίθεται ότι είναι ένα Grand Prix Simulator που παίζεται με έναν έως 4 παίκτες. Γραφικά 1,1, ήχος 1,5, ευκολία χειρισμού 1,3, γενικά 1. Που το χαντακώσα. Commando 4. Ελέγχετε κάθε φορά ένα από τους 4 χαρακτήρες και προσπαθείτε να τους κάνετε να συνεργαστούν για ένα κοινό σκοπό. Θα ήταν σαφώς πιο ενδιαφέρον αν δεν είχαν την άτυχη ιδέα να κάνουν αυτόματη την επιλογή χαρακτήρων με χρονικό όριο, δηλαδή μετά από κάθε καθορισμένο χρόνο να αλλάξει ο χαρακτήρας που ελέγχεται. Γραφικά 7,3, ήχος 5,2, ευκολία χειρισμού 5, γενικά 5,3. Spooked, ένας παράδεισος για τους φίλους των μεγάλων arcade adventures και των οπαδών της χαρτογράφησης. Γυρίστε τα 400 περίπου δωμάτια του παιχνιδιού, μαζέψτε ξόρκια και εξοντώστε κακά πρέβατα. Συμπαθητικά γραφικά, καλός ήχος gameplay και αρκετό humor. Γραφικά 7,5, ήχος 6,7, ευκολή χειρισμό 7, γενικά 7,2. Και kick-off. Η 8-bit έκδοση του γνωστού σε όλους football simulation, καθόλου άσχημο, εκτός βέβαια αν περιμένετε θαύματα, ίσως λίγο πιο εύκολο από ό,τι θα έπρεπε, το 2-player option πάντως παρουσιάζει το ίδιο ενδιαφέρον. Γραφικά 6,7, ήχος 7,2, ευκολή χειρισμού 9,1, γενικά 8,7. Και περνάμε στο Adventures, Indiana Jones and the Last Crusade, το παιχνίδι της Lucasfilms, Lucas Games. Ξεκινώντας πάρτε Spielberg, Lucas, κέλτικη παράδοση και, το τρομερό παιχνίδι των Indiana Jones. Ανακατέψτε τα προσθέτοντας πολλά εκατομμύρια δολάρια, γυμνασμένα ποντίκια και αρκετά φίδια, τι θα βγει, μα φυσικά η τρίτη για πολλούς η καλύτερη περιπέτεια του ρεψοκίνδυνου αρχαιολόγου Indiana Jones. Η ταινία που στους κινηματογράφους σας, που στους κινηματογράφους μας παίχτηκε στις αρχές του Δεκέμβρη, σημείωσε όπως και σε όλο τον κόσμο τρομερή επιτυχία. Δεν άργησε όπως ήταν φυσικό και η μεταφορά της στα κομπιούτερς. Πρωτοκυκλοφόρησε η arcade έκδοση της ταινίας και μετά από τη Lucasfilm εμφανίστηκε το Adventure έκδοση.
Πρόκειται για το καλύτερο store adventure της εταιρείας με εκπληκτική κίνηση σε ορισμένες σκηνές και πολύ πολύ χιούμορ. Και αφού μιλάει εδώ πέρα για κάποια νέα, περνάμε στο παιχνίδι. Για να δούμε την Indiana Jones. Στο σενάριο. Το Adventure παρακολουθεί αρκετά πιστικά τις βασικές πλευρές του σενάριου της ταινίας. Παραλείπει το εισαγωγικό κομμάτι που αναφέρονται στα φοιτητικά χρόνια του Indy και ξεκινάμε τον ήρωά μας να επιστρέφει στο πανεπιστήμιο του έχοντας στα χέρια του το Σταυρό του Κολοράντο και τα ρούχα του να είναι να στάζουν από το νερό. Βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο μαθαίνεις ότι αποδέχεσαι τη νέα σου αποστολή, πρέπει να βρεις τον πατέρα σου και, αλλά και το Άγιο Δισκοπότηρο. Σύμφωνα με την κέλτικη παράδοση, το σταυροφόροι έψαχναν γι' αυτό επειδή θα χάριζε τον κάτοχό του την Αθανασία. Και αυτό γιατί η παράδοση θέλει το Δισκοπότηρο να περιέχει το αίμα του Χριστού. Αφού λοιπόν βρεις το βιβλίο που σου έχει στείλει ο πατέρας σου, ξεκινάς για την Βενετία. Εδώ ο βασικός σου σκοπός είναι να βρεις τον τάφο του υπότη, την ασπίδα του οποίου αναγράφεται το μέρος όπου βρίσκεται το Άγιο Δισκοπότηρο. Μετά θα πας στην Αυστρία και θα ελευθερώσεις τον πατέρα σου, τέλος και τα δύο μαζί πια, θα πρέπει να φτάσεις στην αρχαία πόλη Ισκεντερούμ, στο ναό όπου το Δισκοπότηρο φυλάζεται από τα χέρια των απίστων. Η βασικότερη διαφορά ανάμεσα στο σενάριο του Adventure και σε αυτό της ταινίας εμφανίζεται στις κατακόβες της Βενετίας. Στο Adventure η δράση είναι τελείως διαφορετική μέχρι να φτάσει στον τάφο του υπότη. Επίσης στο Adventure δεν υπάρχει και το αντίστοιχο τμήμα του έργου από τη στιγμή που φτάνουν στην Αίγυπτο μέχρι που βρίσκουν το ναό. Φυσικά δεν ήταν δυνατόν να απεικονίσουν όλες τις σκηνές της ταινίας του Adventure, πάντως έχοντας τελειώσει πρώτα το Adventure και μετά δει την ταινία, ομολογώ ότι η μεταφορά του είναι πολύ πιστική, διατηρώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα δύο πλεονεκτήματα της ταινίας, την ατμόσφαιρα και το χιούμορ της. Γραφικά ήχος χειρισμός, τα γραφικά του Indiana Jones μας ξάφνιασαν, περιμέναμε να δούμε τα γραφικά του Jack McCracken, αλλά ευτυχώς διαψευτήκαμε. Και λέμε ευτυχώς γιατί πρόκειται για εκπληκτικά γραφικά από τα καλύτερα που έχουμε δει ως τώρα σε αντίστοιχο adventure με κίνηση. Και όταν μιλάμε για κίνηση εννοούμε πραγματική κίνηση. Υπάρχουν μερικές σκηνές που περιέχουν εκπληκτική κίνηση γραφικών λειτουργώντας σαν πραγματική κινηματογραφική ταινία. Όσοι νομίζουν ότι υπερβάλλουμε δεν έχουν παρά να δουν τη σκηνή όπου στις κατακόβες τραβάει με το μαστίγιο την τάπα που κρατά τα νερά ή αυτή μέσα στο ναό όταν περνάει στο πρώτο εμπόδιο. Φοβερή κίνηση που πραγματικά σε καθυλώνει. Οι εικόνες των ορόφων του πύργου στην Αυστρία είναι πάρα πολύ καλές, θυμίζοντας έντονα τις αντίστοιχες του Legend of the Sword. Συνολικά τα γραφικά που βρίσκονται είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, θυμίζοντας αρκετές φορές τα αντίστοιχα της Sierra, τα οποία όμως σίγουρα τα ξεπερνάνε σε κίνηση. Ο ήχος του χωρίς να είναι κάτι το εκπληκτικό, όπως κατά τη γνώμη μου συμβαίνει στο King Quest 4, είναι αρκετά καλός και δίνει αρκετά με την περιπέτεια. Οι πιο πιστικές μουσικές στιγμές εντοπίζονται σίγουρα στο σημείο όπου ο Indy βγαίνει στο περβάζι των παραθύρων για να ανέβει στο δεύτερο όροφο. Ο χειρισμός των Adventures Lucasfilm είναι ιδιόμορφος. Καταρχήν με το F8 κάνεις restart ενώ με το F5 επιλέγεις save load. Εδώ υπάρχει μια αρκετά όμορφη παράσταση με το καπέλο και το μαστίγιο του Indy. Τέλος η space bar λειτουργεί σαν παύση. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μενού με τις έτοιμες εντολές. Αυτές είναι pull, push, give, open, close, look, walk to, pick up, what is, use, turn on, turn off, talk και travel. Η πιο σημαντική εντολή είναι το What is. Σε κάθε οθόνη που πρωτομπαίνετε επιλέγετε την με το mouse πατώντας πάνω της μια φορά με το αριστερό πλήθρο του ποντικού και αφού εμφανιστεί στο κάτω αριστερό μέρος του γραφικού φτιάξτε το ποντίκι, ψάξτε με το ποντίκι όλη την οθόνη. Έτσι θα μπορέσετε να δείτε όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν σε κάθε δωμάτιο. Για να κινηθείς είτε επιλέγεις το Walk to για την έξοδο, π.χ. μια πόρτα και επιλέγεις πάντοτε με το ποντίκι το μέρος οθόνης που θες να πας. Η κίνησή του είναι πολύ καλή εκτός από ένα σημείο που γίνεται πολύ εκνευριστική μέσα στο Zeppelin. Ανεβαίνοντας στην οροφή του βρίσκεσαι σε ένα maze από 6 ορόφους. Πρέπει να ανέβεις στον έκτο και ακολουθώντας μια ειδική διαδρομή να ξανακατέβεις στον πρώτο όπου θα βρεις το B-plane που είναι δεμένο στο αερόστατο. Στον πέμπτο όροφο όμως εκεί που αρχίζει η μοναδική διαδρομή ο χειρισμός του ήδη είναι σχεδόν αδύνατος. Σημειώστε το maze στο maze αλλά και στο τέλος περιπέτειας όπως και όταν ζητάς ή παλεύεις δεν μπορείς να σώσεις. Παίξαμε πάνω από 20 φορές στο συγκεκριμένο σημείο και μόνο μια φορά κατορθώσαμε να διασχίσουμε την πλατφόρμα. Κρίμα γιατί χαλάει τη συνολική εικόνα της περιπέτειας που κατά τα άλλα είναι πολύ καλή. Η εταιρεία πρόσεξε άλλο ένα σημείο μέσα στην περιπέτεια. Υπάρχουν αρκετά εμβόλυμα κινηματογραφικά κομμάτια. Αυτά αν δεν τα θέλεις να τα δεις μπορείς να πατώντας τα πλήθρα του mouse να τα ξεπεράσεις.
Το τονίζουμε αυτό σαν πάρα πολύ σπουδαίο γιατί διευκολύνεται σημαντικά το χρήστη. Στην ακριβώς αντίπερα όχθη, δυστυχώς, βρίσκεται το Λάρι 3, όπου η σκηνή που η Πάτη και ο Λάρι κάνουν έρωτα διαρκεί περίπου 15 λεπτά, χωρίς εσύ να μπορείς να κάνεις τίποτα. Σημειώστε ότι εδώ η εταιρεία έχει βάλει και αρκετούς διαλόγους μεταξύ των χαρακτήρων, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά την ατμόσφαιρα της περιπέτειας αλλά και το επίπεδο της σχολείας της. Ατμόσφαιρα δράση γρήπη. Είχαμε αρκετό καιρό να δούμε μια περιπέτεια που να συνδυάζει πολύ καλό χιούμορ, ατμοσφαιρική δράση και εντυπωσιακή κίνηση χαρακτήρα. Το χιούμορ είναι διάχυτο παντού, ακόμη και πολλές κοινές κίνησης του Ίντι. Οι διάλογοι είναι πολύ προσεγμένοι, διαποτισμένοι από ευρηματικότητα και αυτοσακρασμό του ήρωα. Το μέρος της περιπέτειας που εξελίσσεται μέσα στο ναό είναι μοναδικό, εκπληκτικό και οι τρεις γρίφοι έχουν αποδοθεί θαυμάσια, δημιουργώντας μια εξαιρετική ατμόσφαιρα περιπέτειας, την καλύτερη που έχω δει μέχρι τώρα. Αλλά και η σκηνή όπου ήδη δοκιμάζει το Holy Grail πριν το πάει στον πατέρα του είναι πολύ καλή. Ολοκληρώντας, η ατμόσφαιρα της περιπέτειας είναι από τα κύρια του της εντυπωσιακή, αλλά και το κυριότερο πιστική. Το χιούμορ που είναι διάχυτο είναι εξαιρετικό, πολύ υπερβολικό και πολλές φορές καταλυτικό. Η δράση της περιπέτειας χωρίζεται σε 5 κυρίως μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει την προετοιμασία του ήρωα πριν φύγει για τη Βενετία. Το δεύτερο περιλαμβάνει την προσπάθεια του ήδη να ανακαλύψει τον τάφο του υπότη μέσα στις κατακόμβες. Το τρίτο την προσπάθεια να ελευθερώσει τον πατέρα του από το κάστρο που τον κρατούν εχμάλωτο. Το τέταρτο τη δράση, την απόδραση από τη Γερμανία ώστε να φτάσει στην Σκεντερούμ. Και τέλος, το πέμπτο περιέχει την προσπάθεια του Ίντι να λύσει τους τρεις εγγρίφους με την βοήθεια του Grill Diary, έτσι ώστε να βρει το Άγιο Δισκοπότηρο και να σώσει τον πατέρα του. Η δράση περιπέτειας αφήνει δυνατότητα για πολλές παράλληλες λύσεις, η διαφορά προσδιορίζεται μόνο στο πόσο ψηλό σκορ θα πετύχεις. Έτσι, στον πατέρα σου μπορείς να φτάσεις με δύο διαφορετικούς τρόπους. Το ίδιο ισχύει και για την απόδρασή σου από τη Γερμανία. Μπορείς να φύγεις είτε κατευθείαν με ένα beat plane είτε μέσω του Zeppelin. Υπάρχουν ορισμένοι γρίφοι που μπορείς να τελειώσεις την περιπέτεια χωρίς να τους λύσεις. Αλλά το αντίτιμο βρίσκεται στις δυσκολίες που θα συναντήσεις παρακάτω. Για να γίνουμε πιο σαφείς, είναι απαραίτητο να πάρεις τον πίνακα στην αρχή από το σπίτι του πατέρα σου. Όχι αν όμως δεν τον πάρεις, τότε ορισμένα φυλάκια στη Γερμανία τα περνάς μόνο παλεύοντας, γεγονός που βρίσκολεύει πάρα πολύ τις προσπάθειές σου. Δεν αρκεί όμως μόνο να πάρεις τον πίνακα, αλλά πρέπει να τον χρησιμοποιήσεις και σωστά. Έτσι αργότερα θα βρεις ένα πάσο. Σε τι χρησιμεύει, εξαρτάται από τι δίνεις στους Γερμανούς. Άμα σε πιάσουν με τον πατέρα σου, αν δώσεις το παλιό βιβλίο, τότε το πάσο δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Αν όμως δώσεις το Grail Diary, τότε θα δεις μια επιπλέον σκηνή, όπως το έργο του Ίντι που πάει στη Γερμανία. Εδώ στο Χίτλερ δώσε του να υπογράψει το αυτόγραφο στο πάσο. Τώρα πια θα μπορείς να περάσεις όλους τους φρουρούς στα φυλάκια χωρίς καμιά δυσκολία. Ας δούμε όμως τα αναλυτικά πώς περνάς τους φρουρούς στο κάστρο. Στο πορτιέρι χτύπατον πέφτει αμέσως. Τώρα το λέει την ιστορία πώς μπορείς να περάσεις αυτή τη φάση. Το Indiana Jones είναι ένα μοναδικό adventure, φοβερό χιούμορ, εκπληκτική κίνηση, χαρακτηριστικά όμορφη δράση, εναλλακτικές λύσεις, εντυπωσιακό. Το τελευταίο του μέρος είναι ένα μικρό αριστούργημα. Μην το χάσετε με τίποτα, γιατί εσείς θα χάσετε. Και όντως το παιχνίδι είναι απολαυστικό. Πρωτοτυπία 10, γραφικά 10, ατμόσφαιρα 10, χιούμορ 10, ήχος 9, χειρισμός 8, δράση 10. Και ξεκινάει την περιπέτεια. Και έχουμε τα Adventure SOS και τη λύση του King Quest 2. Ανακοίνωση. Η Third Wave ανταλλάσσει το πειρατικό σας αντίγραφο με Original. Ορίστε. Φέρτε μας την κόπια που έχετε και εμείς θα σας δώσουμε το ίδιο πρόγραμμα στην αυθεντική του συσκευασία. Και μάλιστα με επεξελώσιμο, χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση. Τι λέτε ρε, πότε έγινε αυτό? Προσοχή, προσφορά ισχύει για τους 30 πρώτους που θα ανταποκριθούν και θα φέρουν και θα φέρουν στα γραφεία του Pixel το πειρατικό αντίγραφο των παρακάτω προγραμμάτων. Batman The Movie, ωραί φίλ. Renegade 3, Touchables, New Zealand Story, Cabal, Beach Volley, Light Force, 100% Dynamite, KSSQ, Operation Thunderbolt, F-29 Retaliator και Lost Patrol. Ωραί μάγκα. Δίνεις το πειρατικό και παίζεις γνήσιο. Ωραί. Επεμβάσεις. Βλέπουμε εδώ το Stasker για τον Spectrum, τα Touchables για τον Amstrad, Tubin για τον Commodore 64, Batman για την Amiga. Τέλος πάντων, Heads and Tips, η λύση του Total Eclipse. Λοιπόν, σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν συμβεί πολλά σκηνικά. Αρχικά, πολλοί από εσάς έχουν περάσει τα Adventures και ζητούν τη λύση από τη στήλη Adventure SOS. Ο αγαπητός Ανδρέας Τσουρινάκης ακούει Total Eclipse και βγάζει σπυράκια.
διότι μόνο adventure δεν το θεωρεί. Άρα δεν έχει ασχοληθεί. Και όπως καταλαβαίνετε, επικρατεί χάος. Τα hits and tips, όπως είναι θεαματικό shoot στο 90, έρχονται να σώσουν την κατάσταση. Φορτώστε λοιπόν το παιχνίδι και πάρτε και ένα δηλιακό με δείκτη προστασίας 58 εκατομμύρια. Και κάντε τα παρακάτω με τη σειρά που σας δίνουμε. Και έχει τη λύση εδώ το Total Eclipse. Τώρα δεν ξέρω για ποιον υπολογιστή είναι, αν ισχύουν σε όλους τους υπολογιστές. Ο Θάνος το Μαράς έδωσε αυτή τη λύση. Η αλληλογραφία, λοιπόν, αυτό το γράμμα θα το διαβάσω. Γράμμα του μήνα, κύριος Πις Τηλιανέλης. Δεν συγχαίρω το Pixel για την ύλη του, γιατί δεν νομίζω ότι το αξίζει. Δεν πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερη αντικειμενικότητα σε ό,τι αφορά την κριτική των games? Π.χ. το Operation Wolf το είχατε παρουσιάσει έτσι ώστε να φαίνεται ότι το παιχνίδι δεν πεζόταν. Τεράστιες αναλήθειες. Το παιχνίδι του τερμάτισε αρκετές φορές σε Amstrad 128 από τη στήλη Scorched Scorers. Βλέπετε και μόνοι σας την τεράστια δυσκολία του παιχνιδιού. Τι να πω για το Turbo Cup, το οποίο το αυτοκίνητο ήταν αυτοελεγχόμενο. Παρ' όλα αυτά, είχατε παρουσιάσει μια καλή εικόνα για το game αυτό. Το Shinobi το είχατε παρουσιάσει σαν δύσκολο. Έφτασα στο σκορ 139.200 και πίστα 5-2. Με μερικές ώρες παιχνιδιού μόνο. Αν το άλλο, πριν από λίγο καιρό είχα ένα 8-bit. Πριν αγοράσω το 16-bit που έχω τώρα, έκανα μια σύγκριση ανάμεσα στο STFM και την Amiga 500. Το γεγονός ότι έδωσα 20.000 παραπάνω για να πάρω την Amiga δεν οφείλεται στο ότι ουσιαστικά περιγράφοντας την έκδοση της Amiga έχουμε περιγράψει την έκδοση του ST. Ή το ότι η Amiga υπερέχει από τον ST μόνο στον ήχο ή ότι έχει blitter. Αλλά αν το Omnishop αρχίσει να πουλάει Amiga και όχι ST, τότε η διαφορά που υπάρχει στα δύο μηχανήματα θα αυξηθεί αισθητά υπέρ της Amiga. Φυσικά, αλήθεια, το αφιέρωμα για τις κονσόλες, γιατί διαθέσετε τόσο λίγο χώρο για το PC Engine, ενώ δώσατε τόσο χώρο για το Sega 16 bits και το Sega Master System, πάλι λόγω Omnishop, έτσι? Αλλά να μου πεις, αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Γι' αυτό λίγη αντικειμενικότητα παρακαλώ, δίνω 400 δραχμές για να πάρω Pixel με κριτικές παιχνιδιών και μηχανημάτων και όχι προσωπικές γνώμες. Α, για να μην ξεχάσω, καλά θα ήταν να γράφετε από πόσες δισκέτες αποτελείται το κάθε παιχνίδι που παρουσιάζεται. Για την παρουσίαση των βιβλίων γράψτε καμιά άλλη διεύθυνση. Όλοι οι διατίθεση στο μισό βλέπω. Γεια σας, και θα είναι μεγάλη έκπληξη για μένα να δω το γράμμα μου στη στήλη της αλληλογραφίας. Για να δούμε την απάντηση. Το θέμα της κριτικής παιχνιδιών είναι πάντα ένα κλασικό θέμα διαφωνίας, όχι μόνο ανάμεσα στους αναγνώστες, αλλά ανάμεσα και στους ίδιους τους συντάκτες πολλές φορές. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, πολλά περιοδικά ανάμεσά τους και εμείς έχουν δημιουργήσει τη δεύτερη γνώμη. Προς τι λοιπόν όλη αυτή η επίθεση? Είχαμε πει ότι ένα παιχνίδι είναι δύσκολο ακόμα και για τον πιο πεισματάρι gamer. Ακόμα και για το game, και για ένα game είναι πρώτο στη δυσκολία, πάντα θα βρεθεί κάποιος που θα ασχοληθεί μαζί του. Όμως εμείς που έχουμε δει μερικές εκατοντάδες προγράμματα, θεωρούμε ότι ένα game δεν χρειάζεται να τσακίζει ηθικά και ψυχολογικά τον παίκτη για να το επιτρέψει να φέρει το ελάχιστο σκορ. Και για να μην ξεχνάς το σπουδαιότερο, τη μεγάλη διαφορά που έχουν συνήθως οι εκδόσεις του παιχνιδιού από πωλήσεις υπολογιστή. Και αυτός είναι ένας λόγος που αναγράφουμε τον υπολογιστή που είδαμε το παιχνίδι. Οφείλω να πληροφορήσω ότι το Operation Wolf στον Commodore απέχει πολύ από το αντίστοιχο του Amstrad, ακόμη και με ποντίκι σαν joystick. Όσο για το Omnishop, τι να πω. Για να ακρίβειές σου, με κάνουν να πιστεύω ότι έχεις κάτι συγκεκριμένο με το κατάστημα. Καταρχήν, το Omnishop δεν πουλάει κανένα υπολογιστή, παρά μόνο game consoles. Όσο αφορά τις διαφορές ST και Amiga σχετικά με τα games, έχουμε βαρεθεί να ακούμε τις πεπιθήσεις των απανταχού φανατικών της Amiga. Γεγονός είναι ένα: το 70% των παιχνιδιών, όπως και να το κάνουμε, έχουν ελάχιστες διαφορές και πολλές φορές οι διαφορές αυτές είναι κατά της Amiga, όπως π.χ. σε όλα τα games με vector graphics, τα οποία είναι πιο αργά. Όταν η ομάδα προγραμματιστών της Ocean γράφει τα games στον ST και τα περνάει απλά στην Amiga με ένα converter program, τότε τι να κάνουμε εμείς? Αυτό βέβαια ισχύει για πολλές εταιρείες. Το πολύ να διαφέρει ο ήχος. Ανακρίβεια νούμερο 2. Στη βιβλιοκρατική γράφουμε πάντα θα το βρείτε και στο Omnishop. Αφού μπορεί να το βρείτε και αλλού. Κακό είναι
το ότι αναφέρουμε που βρήκαμε εμείς κάποιο βιβλίο. Μήπως δεν κάνουμε βιβλιοκριτική όλων των εκδοτικών οργανισμών? Όσον αφορά τα Game Consoles, νομίζω ότι το PC Engine αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια. Είναι το αγαπημένο μηχάνημα όλων των συντακτών άλλωστε. Ήταν λίγα γιατί μας στάθηκε αδύνατο να βρούμε τεχνικά του χαρακτηριστικά γέρος. Το μηχάνημα δεν κυκλοφορεί επίσημα στον κόσμο. Ιαπωνικά δεν ξέρουμε, οπότε μήπως κέρδισε εσύ ή μήπως ξεχωρίζεις ένα μηχάνημα ανάλογα με το μέγεθος των σελίδων. Το θέμα των δισκετών το έχουμε υπόψη μας, αν και δεν νομίζουμε ότι διαφέρει τόσο πολύ. Είσαι ο πρώτος που το αναφέρεις. Μάλλον για πώς δισκέτες να πάρει πειρατικές. Νομίζω ότι απαντήσαμε σε όλες τις διαμαρτυρίες. Αν παρόλα αυτά συνεχιστούν, τότε δεν έχεις παρά να μας ξαναγράψεις και να είσαι σίγουρος ότι η αλληλογραφία θα σε κατακλείξει ξανά. Λιγότερη κακοπιστία όμως την επόμενη φορά, έτσι. Μάλιστα. Έχει πολλά τέτοια αλληλογραφία γράμματα. Εδώ βλέπουμε τις αγγελίες που είναι αρκετές. Δίηγημα επιστημονικής φαντασίας από την ανθρώπινη σκοπιά του William Ten και απόδοση Τσιριμόκος. Score and Scorers. Η Boutique του Hightech Pixel. Ο διαγωνισμός των Gamers με το Attachables. Κερδίστε αυτοκόλλητα με ολογραφίες. Προσεχώς, το Nebulous 2, το Puppy Mania και το Wall Streets. Και κάποια νέα. Και στα Arcades, Arch Rivals. Οι φίλοι των Arcade Games είχαν πιστέψει πως τα καλά Basket Games σταμάτησαν με το Double Triple. Θα το θυμάστε σίγουρα. Ωστόσο φαίνεται πως υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Το Arch Rivals είναι ένα παιχνίδι μπάσκετ αρκετά αξιόλογο και τελείως διαφορετικό από το Double Triple. Παίζετε κόντρα στον υπολογιστή ή σε έναν άλλον παίκτη. Η ομάδα σας αποτελείται από δύο άτομα. Τον έναν τον ελέγχετε εσείς και τον άλλον εν μέρει υπολογιστής και εν μέρει εσείς. Για τα κοντρόλ υπάρχουν τρία κουμπιά και ένας μοχλός. Η χρήση του δεύτερου είναι προφανής, ενώ η χρήση των κουμπιών διαφορετικοποιείται ανάλογα με το αν είστε στην επίθεση ή στην άμυνα. Στην πρώτη περίπτωση το ένα κουμπί είναι για shoot και τα άλλα δύο για πάσα ψηλή-χαμηλή. Στη δεύτερη το ένα είναι για πίδημα και τα άλλα υπόλοιπα χρησιμοποιούν για να κάνετε μερικές αντιθλητικές ενέργειες για τους αντιπάλους, καθότι το παιχνίδι προωθεί τέτοια φιλοσοφία. Ο αγώνας ξεκινάει με το κλασικό τζάμπαλ και από εκεί και πέρα τα πάντα εξαρτώνται από εσάς. Ο δεύτερος παίκτης της ομάδας σας είναι αρκετά αξιόλογος νέος, στον οποίο μπορείτε να δώσετε και να καταλάβει πότε μπορείτε να σουτάρει ή να δώσετε πάσα, πατώντας τα ανάλογα πλήκτρα. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο υπολογιστής. Γεγονός είναι πάντως ότι μπορείτε να στηριχτείτε στο δεύτερο αυτό παίκτη σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι πολύ εύστοχος, ιδιαίτερα μέσα στη ρακέτα και πολύ γρήγορος. Από πλευράς διαιτησίας, το Arch Rivals είναι πολύ ανεκτικό. Δεν υπάρχουν στο παιχνίδι 3 δευτερόλεπτα και μπορείτε να ξυλοφορτώσετε άνετα τους αντιπάλους σας, χωρίς να σας πει κανένας τίποτα. Σε αυτό θα σας βοηθήσουν τα δύο κουμπιά που λέγαμε παραπάνω. Αν λοιπόν η μπάλα βρίσκεται στην κατοχή του αντιπάλου και εσείς βρεθείτε μπροστά του, πατήστε κάποια από τα κουμπάκια και θα δείτε τον παίκτη σας να ρίχνει μια μεγαλοπρεπή γροθιά στον αντίπαλο και να τον ξαπλώνει στο έδαφος. Οι διαιτητές είναι πολύ ελαστικοί και μπορείτε ακόμη και να κρατήσετε τον αντίπαλό σας από την μπλούζα ή το σόρτς. Το Arch Rivals σαν παιχνίδι μπάσκετ δεν είναι δύσκολο, πετυχαίνετε εύκολα τρίποντα ή τίποντα και τριπλάρε τον ίδιο ευκολία τους αντιπάλους. Βέβαια όσο περνάει ο χρόνος τρώτε και καμιά, αλλά αυτό δεν σας εμποδίζει σοβαρά να νικήσετε. Στον τομέα των γραφικών και του ήχου το παιχνίδι τα πηγαίνει αρκετά πολύ καλά. Έχουμε μεγάλα sprites, ζωηρό animation και πολύ scrolling. Ο ήχος είναι sublet και δημιουργεί αρκετά καλή ατμόσφαιρα. Ευχάριστα είναι και τα διάφορα αξεσουάρ. Στου Arch Rivals υπάρχουν διαλύματα με τηλεοπτικούς σχολιαστές που σας υποδεικνύουν τα tips του παιχνιδιού και γενικά δημιουργούν την ατμόσφαιρα μιας αμερικανικής τηλεοπτικής μετάδοσης. Το κακό σε αυτό το arcade είναι πως αν θέλετε να το ευχαριστηθείτε πρέπει να το ταΐσετε αρκετά. Συγκεκριμένα στη μέση κάθε περίοδου, κάθε αγώνας έχει 4 περιόδους. Πρέπει να ρίξετε ένα πενιντάρικο ακόμα, άσχετα με το αν κερδίζετε. Φτάσαμε πενιντάρικο, άσχετα με αν κερδίζετε ή αν χάνετε. Σας συμφέρει λοιπόν περισσότερο να παίζετε με αντίπαλο κάποιο φίλο σας παρά με τον υπολογιστή. Δεν μοιράζεστε το ποσό. Μονακό GP. Η εισβολή των πρωτότυπων παιχνιδιών στη χώρα μας συνεχίζεται με το Μονακό GP.
Πρόκειται για ένα παιχνίδι που σας βάζει στη θέση του οδηγού μιας φόρμουλα. Φυσικά τρέχετε στο περικυπάτο του Μονακό, αντίπαλος με τα μεγαλύτερα ονόματα της πίστας. Το Μονακό GP έχει έρθει στην Ελλάδα τόσο στην ολοκληρωμένη του όσο και την cut down μορφή του. Η ολοκληρωμένη του μορφή αποτελείται από ένα cockpit μέσα στο οποίο μπαίνετε και παίζετε. Μπροστά σας έχετε την οθόνη που είναι ασυνήθιστα μεγάλη. Φαίνεται πως έχουν μεγεθύνει με κάποιο τρόπο το τιμόνι και το τιμόνι με τους μοχλούς παγιτήτων. Ένα από τα καλά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι πως δεν πρέπει να αφήσετε καθόλου το τιμόνι από τα χέρια σας, καθώς οι μοχλοί ταχυτήτων, ένας για κατέβασμα και ένας για ανέβασμα, βρίσκονται πάνω του. Βέβαια, αν δεν θέλετε να μπλέξετε με ταχύτητες, μπορείτε να διαλέξετε από την αρχή του παιχνιδιού ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κυβότιο. Εκεί οι αλλαγές γίνονται μόνες τους. Το παιχνίδι, όπως και ένα αληθινός αγώνας, χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο τρέχεται για να πάρετε μια σειρά κίνησης και στον κύριο αγώνα, μόλις πατήσετε το start button, πρέπει να περάσετε τα εισαγωγικά στάδια για να αποφασίσετε αν θα πάρετε όχημα με αυτόματο κυβότιο ή όχι. Στη συνέχεια αρχίζει το παιχνίδι. Αν έχετε πάρει το αυτοκίνητο χωρίς το αυτόματο κυβότιο, θα πρέπει να δίνετε πολύ προσοχή στο φοβόμετρο που υπάρχει πάνω στην οθόνη. Αν αλλάξει ταχύτητα σε σημείο έξω από την ροπή του αυτοκίνητου, μπορεί να έχετε σοβαρή καθυστέρηση, γι' αυτό προσοχή. Βέβαια, στα πρώτα παιχνίδια ίσως να είναι φρονιμότερο να πάρετε αυτόματο κυβότιο. Στο κυρίως παιχνίδι τώρα, το τιμόνι είναι αρκετά σκληρό και δίνει πλήρως την αίσθηση της πραγματικής οδήγησης. Δεν έχει απόλυτα αυτόματη επαναφορά και έτσι μπορείτε να εξασκηθείτε και στα μπράτσα, να εξασκήσετε και τα μπράτσα σας. Βέβαια, όταν είχα τρέξει πριν 2 χρόνια την ίδια πίστα, θυμάμαι πως το τιμόνι ήταν περισσότερο βαρύ στη Ferrari, αλλά φαντάζομαι πως τα πράγματα θα έχουν εξελιχθεί από τότε. Αν παίζετε την ολοκληρωμένη έκδοση του παιχνιδιού με το cockpit, τότε θα μπορέσετε να απολαύσετε την κίνηση του καθίσματός σας, στις στροφές, τις επιταχύσεις και τις μετεπιβραδύσεις. Το Monaco GP καταφέρει να γίνεται αρκετά ρεαλιστικό και μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν τόσο τα γραφικά και ο ήχος, όσο και η αίσθηση του αυτοκινήτου. Είναι περιττό να πούμε πως έχετε τον απόλυτο έλεγχο του οχήματος και με λίγη εξάσκηση μπορείτε να κάνετε άνετα διάφορα θεαματικά κόλπα, πλαγιολιστήσεις, ανάποδα τιμόνια κτλ. Τα background γραφικά είναι πάρα πολύ καλά σχεδιασμένα και η κίνησή τους είναι πάρα πολύ γρήγορη. Το μόνο που μπορούμε να πούμε εδώ είναι ότι τα χρώματα είναι κάπως σκούρα, αλλά αυτό δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Ο ήχος είναι φοβερός και εδώ που τα λέμε το βρίσκω λίγο βαρετό να λέω συνέχεια για το πόσο φοβερό έχουν όλα τα καινούργια παιχνίδια. Το Monaco GP ανήκει στην κατοικογένεια των arcades που θέλουν 100 δραχμές για ένα παιχνίδι. Αλλά νομίζω πως σε όλα τα πράγματα πλέον η ποιότητα πληρώνεται. Cine Review, η επιστροφή στο μέλλον νούμερο 2. Και αγάπη μου, συρρήχνω σε τα παιδιά. Δύο ταινίες και βίντεο review είναι ως καθαρός ζούμης για τον Michael Keaton, που το βλέπουμε και εδώ σαν Batman. Βλέπω η Ocean Third Wave έχει βάλει όλα τα καραμπινά τα παιχνιδάκια διαφήμιση στο Pixel. Και το νέο Euro PC 2 με μνήμη 768 RAM πλέον και δυνατότητα μαθηματικού επεξεργαστή. Ήταν το τεύχος 63 Φεβρουάριο 1990. Σας χαιρετώ και θα τα πούμε σε ένα άλλο παιχνιδάκι. Άντε γεια. Παιχνιδάκι είπα, σε ένα άλλο περιοδικό. Άντε γεια.